Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Παρακαλώ. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Τι είναι αυτός χειμώνας, είναι αυτός? Είναι αυτός χειμώνας? Μόνιμες αλκιονίδες μέρες. Ε? Έρχεται από αύριο. Έλα. Σφίξιμο. Μια μικρή πτώση. Ναι, ρε παιδί μου, να πέσει κανένα χιόνι να τα νερά που με έλεγε ο γιατρός εμένα, ο Ηρακλειδέας, ο πρώην. Άσε ρε για μας που κυκλοφορούμε με μηχανάκι λίγο να. Σωστό, να μην κυκλοφορείς με μηχανάκι. Λοιπόν. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Ο Παρθενάκης, ο φίλος μου εδώ. Καλησπέρα. Έχει το μπάσκετ πολλά θέματα. Ξεκινάμε με μπάσκετ, βολίδα. Ξεκινάμε με μπάσκετ, βολίδα. Θα πάμε στα δικά μας τα θέματα. Η παρέα είναι δυνατή, όχι δυνατή παρέα. Ζωντανός. Ναι. Εδώ. Τα πάντα είναι σε power κατάσταση. Όντως δεν έχει καθόλου κρύο πάντως. Δεν έχει καθόλου. Και δεν νομίζω καν. Λοιπόν, μπήκε δυνατά το 2018. Ναι. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από ΠΑΟΚ. Γιατί κέρδισε Ολυμπιακό. Έκανε την νίκη της χρονιάς. Ναι, βέβαια. Ωραία, να είμαστε δίκαιοι. Ναι. Με κόσμο. 4,5 με 5.000 κόσμο. Ήτανε 5.000 ΠΑΟΞΙΔΕΣ που ήταν τον Ολυμπιακό. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Θα πρέπει να αναγνωρίζεις κάποιες θετικές εξελίξεις. Πήγα να δουν τον Ολυμπιακό. Ωραία. Ναι. Αν και χθες στον αγώνα με την Ορλαντίνα πάλι είχε τους κλασικούς χίλιους με το ζόρι. Δεν είναι Ολυμπιακός. Η Άρης.
Εγώ εντάξει, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχει το κριτήριό του κάθε φίλαθλος για θα να κρίνει πού θα πάει. Παοξή, επειδή πάει μόνο με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και τον Άρη, θα τον καταδικάσουμε τον Πασχαλικό Παοξή. Όχι, δεν θα καταδικάσουμε κανένα. Εγώ, απλά... εγώ Παρθενάκη, επειδή τα πράγματα τα βλέπω έτσι λίγο έτσι από άλλη πλευρά. Καλά κάνεις, όπως θα βλέπεις. Ναι, ναι. Εάν το παλατάκι χτιζότανε ναι. στον Δεδροπόταμο. Ναι. Θα έχει 20.000 κόσμο να πούμε σε κάθε μας. 10, 15. Ναι, επειδή έχει τεθεί και το θέμα. Το μεγαλύτερο σφάλμα που έχει γίνει ναι. επικοινωνιακό είναι ότι επειδή στις ανατολικές παροικίες της πόλης ναι. δεν κατοικοδεύουν τόσο πολύ παοξίδες. Ναι. Πάει εκεί το Γκλαμουριάρικο, το Αριανό, αυτό κτλ. Ήταν λάθος το χτίσιμο. Δηλαδή ο Δεδέογλου έπρεπε το εργοστάσιο από την άλλη μεριά να το δώσει. Εντάξει, τώρα πα σε άλλα κόσμια ναι. τα οποία εντάξει, είναι και αστείο να τα λέμε. Φαντάσου τώρα το Χαριλάου να ήταν στο Δεδροπόταμο. Κοίτα, εγώ αναγνωρίζω την δυσκολία μετάβαση σε ένα γήπεδο που είναι μακριά, αλλά από εκεί πέρα αυτό είναι και λίγο μια δικαιολογία για να τη λέμε μεταξύ μας. Τέλος πάντων, έστω και σε αυτό το παιχνίδι ναι. είχε 4.500 κόσμο. Ναι. Να σου το πω κι αλλιώς. Είχε 2.000 κόσμο στο Ιβανόφιο 6 με 8 την Κυριακή και 5 με 7 είχε 5.000 κόσμο. Το Ιβανόφιο τι. Έπαιζε ο Ηρακλής με το Περιστέρι. Το φλόκο που έκανε. Έχασε, ναι. Έχασε, ναι. Θα πάμε μετά στον Ηρακλή. Ναι. Είχε τουλάχιστον κόσμο. Κόσμο. Άρα όταν υπάρχει κίνητρο ναι. και υπάρχει μια δυναμική. Όταν ο βλέπω τον Ατρόμητο του Περιστερίου ναι. που κάνει πρωταθλητισμό ναι. 1500 άτομα ναι. και βλέπω στο Ιβανόφιο 2.000 Ηρακλήδη, ναι. Παίρνω θάρρητα. Φυσικά, ο κόσμος του Ηρακλή είναι πολύ μπασχετικός και δίπλα στην ομάδα. Όταν σήμερα στην Ξάνθη με τον γιατρό Ξάνθη, ναι. Λάρισα, ναι. πόσοι κόσμος ήταν γιατρέ μου στην Ξάνθη, να πούμε. 500 άτομα. Και βλέπω 4.500 στο παλαντάκι, παίρνω θάρρητα. Ωραία. Ναι. Τι θάρρητα γιατί παίρνεις, ότι υπάρχει εδώ στη ζωή στον πλανήτη. Έχουμε το μακεδονικό θέμα μας, έχουμε τις ομάδες μας, έχουμε τη ζωή μας, έχουμε τις δουλειές που δεν έχουμε. Άρα θέλει ναι. και λίγο τρόπο κάποια, σε κάποια πράγματα. Όλα. Συνεχίζεις. Ωραία. Μεγάλη νίκη, σημαντική όθηση και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Ναι. Δεν ξέρω πώς κάποιοι μπορεί να ερμηνεύσουν αυτή την εμφάνιση, αλλά είναι καλό σημείο. Καλό χρονικά αποτέλεσμα. Αυτοί οι δύο που κάνανε κριτική ξανά ήρθαν εκεί πέρα, οι δύο τύποι. Ο κ. Πανάκας και ο κ. Δεν ξέρω, τώρα αυτό δεν έχω κάποια. Χαρήκανε, στεναχωρεθήκανε αυτοί τώρα. Φαντάζομαι θα χαρήκανε. Εγώ λέω στεναχωρεθήκανε. Η ψυχολογία είναι αρνητική από την άλλη μεριά. Λες να χαρήκανε. Κοιτάμε. Εσύ τώρα τι λες τώρα εσύ τώρα. Πιστεύω θα χαρήκανε. Εγώ λέω στεναχωρεθήκανε. Τέλος πάντων, εντάξει. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει τώρα. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Σωστό. Είναι δηλαδή μια νίκη σημαντική με την έννοια ότι δεν γίνεται. Ψυχολογίας γοήτρου. Ψυχολογίας γοήτρου και. Μαθηματικών. Απέναντι στον κόσμο σου γιγαντώνεις, μεγαλώνεις. Ναι. Και δίνεις και ένα παραπάνω ίσως κίνητρο. Σωστό. Και αύριο μεθαύριο ναι. στον κύριο Σαββίδη πάντως κάνει να ασχοληθεί. Να επιστρέψει ο κόσμος. Δεν ξέρω. Αυτά είναι πυροτεχνήματα. Ο γιος του, επειδή όχι κύριο Σαββίδη. Κοντί και οι δύο. Το μπάσκετ δεν το αγαπάνε. Και εμείς που είμαστε μετρίου αναστήματος προς το κοντό, δεν το αγαπάμε τον μπάσκετ. Εσείς που είστε ψηλοί. Ναι. Τώρα φαντάζομαι θα πάει ο κύριος Σαββίδης στο παλατάκι μαζί ναι. με τον γιο του και πες μου έναν παίχτη του ΠΑΟΚ. Δύο Έλληνες πες μου. Το Χαλαμπόπουλο και τον Μαργαρίτη. Πομπόι, όχι. Δύο-τρία και οι δύο. Ναι. Κάτω από ένα 70 και οι δύο τώρα και οι δύο κοντί. Δηλαδή στο βόλι πώς ασχοληθήκανε που είναι πιο ψηλά ίσως κορμιά κάποιος. Πήγε φωτογραφία με κανένα βολεϊμπολίστα να βγει. Όχι, πάντως δεν ασχολήθηκα με το βόλι όταν πήρα πρωτάθλημα. Τι ασχολήθηκα, επειδή θα πήρε το πρωτάθλημα. Εντάξει. Τέλος πάντων, τώρα αυτό είναι άλλου νου παπά Ευαγγέλου. Οπότε είναι σε καλό timing ο ΠΑΟΚ, είναι πλήρης, έχει δέσει η ομάδα με τον Γκος και τον Τζάκσον, έχει επιστρέψει ο Χαραλαμπόπουλος. Εδρεώθηκε και ο SDNA. Εδρεώθηκε και ο Ηλίας ο Παπαθεοδόρου στη δική του μεριά, στο δικό του μετερίζει. Και τα καλά αποτελέσματα φυσικά φέρνουν χαμόγελα. Από εκεί και πέρα θέλει διάρκεια και νομίζω θα είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ αν μπορέσει να περάσει Κώστα στην επόμενη φάση του Basketball Champions League. Γιατί το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμα. Βρισκόμαστε ακόμα ούτε καν στον πρώτο γύρο, δεν έχουμε ολοκληρώσει. Ναι. Θέλω να μου σχολιάσει τώρα ναι. στον Άρη ναι. τις δηλώσεις του κυρίου Ξανθού ναι. για τον κύριο Λάσκαρη. Εντάξει. Τι εντάξει. Δηλαδή τώρα σε φέρω σε κοίτα τι γίνεται. Με ποιον είμαστε εμείς τώρα, με τον Ξανθό, με τον κύριο Λάσκαρη. Δεν είναι θέμα με ποιον είμαστε. Ο καθένας ναι, έχει το δικό του. Ποιος έχει δίκιο δηλαδή. Το δικό του πρίσμα ενημέρωσης και αναφοράς. Δεν το πας πολιτικά. Πες μου τώρα. Δεν το πάω πολιτικά. Ναι. Σε εξελίξεις. Ο λαός τώρα... του Άρη, πού γέρνει να πούμε.
Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης Κώστα έπρεπε να πάρει τα δύο παιχνίδια με τον Πανιόνιο και τα Τρίκαλα. Ναι. Από τη στιγμή που τα πήρε αυτά τα δύο τα παιχνίδια, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό δεν απειλείται βαθμολογικά. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό το αγωνιστικό κομμάτι τουλάχιστον το πρωτάθλημα να είναι εξασφαλισμένο σε ένα βαθμό. Ναι. Από εκεί και πέρα είδαμε τώρα όμως και με την ήττα που έκανε χθες στη Γαλλία. Πολλά. Έχασε πολλά, και δεν είναι πρώτη φορά που χάνει πολλά. Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι, γιατί ξαναλέμε ότι παίχτησε να πληρώνει. Είναι απλήρωτο, εντάξει. Οι περσινοί πληρώθηκαν. Ούτε περσινή μου. Υπάρχει το ενδεχόμενο απαγόρευσης μετακινήσεων ή μεταγραφών πολύ σύντομα να γίνει. Ο κύριος Λάσκαρης θα είναι μαζί μας το 2018. Δηλαδή θα είναι πολίτης ελεύθερος, θα είναι φαντάρος. Φαντάζομαι, ναι, εντάξει. Ναι. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Ναι, μην μπαίνουμε σε νομικά και δικηγορικά θέματα τα οποία δεν. Ναι, δεν θα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Όταν δεν έχει ολοκληρωθεί μια υπόθεση, δεν έχει τελεσφορήσει, όλα είναι πιθανά. Τώρα να πάρω εγώ τη χειρότερη εκδοχή. Πες ότι τον είναι σε. Ας πούμε ότι δεν είναι καλά τα πράγματα, να μην το πω έτσι. Ναι, εντάξει, πες το με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει plan B, ας πούμε, από την οικογένεια, ας πούμε, και τα υπάρχει λοιπά. Υπάρχει plan B από την οικογένεια του Άρη. Ναι. Αλλά το plan B δεν μπορεί να είναι στα λόγια. Θα χρειαστεί άμεση δραστηριοποίηση. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να επανεμπλακεί ο κύριος Αρβανίτσα, αλλά υπό συνθήκες αυτό. Και βέβαια πρέπει να υπάρχει οικονομική. Να κάνω μια ερώτηση. Να κάνει μια ερώτηση. Οικονομική βοήθεια. Είμαστε στην Ελλάδα και ξέρουμε ότι τα δικαστήρια στην Ελλάδα μπορεί να τελειώσουν. Και σε ένα και σε δύο και σε τρία χρόνια. Δηλαδή ο Λάσκαρης θα πρέπει να περιμένει τι θα γίνει με το Λετωνό. Όχι, δεν μπορεί να περιμένει. Για να, και ο Κυπέκτας να είναι απλό. Όχι, δεν μπορεί να περιμένει. Για αυτό μένα πρέπει ο κόσμος να ξεσηκωθεί αυτός που πάει στο γήπεδο και να απαιτήσει άμεσα λύση. Δεν πάει άλλο αυτό. Να σου πω κάτι όμως. Να σου πω κάτι όμως. Το θέμα είναι. Το θέμα είναι να μπορέσει να γίνει κάτι ουσιαστικά. Το να απειλήσει ή να του φωνάξει. Φυσικά να φωνάξει και να διαμαρτυρηθεί. Το θέμα είναι να μπορεί να γίνει κάτι. Να γίνει. Εσύ πιστεύεις ότι δεν αντιδράσει. Ήδη έχει αντιδράσει. Έτσι. Αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να λυθούν στην πράξη. Το να λέμε κάποια πράγματα μόνο για να τα λέμε δεν έχει ουσία. Καλώς ή κακώς ο κ. Λάσκαρης θα πρέπει να ασχοληθεί ενεργά με το τι μπορεί να κάνει. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ή τι περιθώρια έχει βάσει αυτή τη υπόθεση, αλλά είναι κομμάτι της δικής του ζωής, της δικιάς του απόφασης να ασχοληθεί με επιχειρηματικά και όχι μόνο με τον Άρη. Γιατί ο κ. Λάσκαρης πού είναι? Δεν ξέρω, δεν έχω GPS πάνω. Στη Θεσσαλονίκη? Όχι, Θεσσαλονίκη δεν είναι. Η κυρία Τσόρτζια ούτε και. Όχι, όχι. Όχι. Ποιος κινεί την ομάδα τώρα? Ο Μάνος ο Λάσκαρης. Ποιος Μάνος? Ο αδερφός του. Ο αδερφός του είναι έξω. Είναι. Είναι όχι, είναι ο επικεφαλής αυτή τη στιγμή στην. Όχι, δεν τον πιάνει ο νόμος δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Και λέει δεν έχει γι' αυτό να μα. Όχι, ρε Κώστα, μην τα λες αυτά τα πράγματα. Εντάξει, μην αναφέρεις. Αλλά είναι, έχει άνθρωπο, αυτό λέω. Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά είναι πολλά τα ζητήματα που έχουν μείνει ανοιχτά και ειδικά το οικονομικό κομμάτι θέλει. Κάθε μέρα που διακανονισμό. Ανοίξει, θέλει. Ναι. Γιατί να σου πω κάτι, θα βρεις και άλλα πράγματα μπροστά. Πες μου τη χειρότερη εκδοχή. Η χειρότερη εκδοχή είναι η απαγόρευση μεταγραφών αυτή τη στιγμή. Όχι, τι αυτή τη στιγμή, την άλλη στιγμή. Την άλλη στιγμή είναι να μαζευτούν όλες οι οικονομικές κρεμότητες και να τελεσιδικήσουν και να είναι ο Άρης με τη θηλιά στο λαιμό. Ό,τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει θηλιά στο λαιμό? Εθνική. Β' εθνική. Όχι β' εθνική, αλλά αυτή τη στιγμή σφίγγει ο κλαιός. Ναι, κοίταξε. Δηλαδή, και υπομονή τελειώνει. Μιλάμε με το χρονικό time το συγκεκριμένο. Εγώ δεν σε. Εντάξει. Εγώ α πούμε όταν αρρώστησα, λέω το γιατρό, έλα εδώ γιατρέ μου, λέω τι είναι αυτό. Μου λέει ο γιατρός, λέω άκουσα τη. Πες μου την καλύτερη εκδοχή και πες μου και τη χειρότερη. Ωραία. Η καλύτερη. Μου λέει την καλύτερη εκδοχή, μου λέει και τη χειρότερη εκδοχή. Δεν πρέπει να την ακούσω. Φυσικά η καλύτερη εκδοχή είναι να υπάρχει μια. Αν δεν βρεθεί λύση, ιδανική περίπτωση είναι να πέσουμε στη β' εθνική. Να το. Και να εξηγήσω γιατί. Ναι. Να εξηγήσω γιατί δεν με πειράζει καθόλου. Επιχειρηματίας. Ναι. Η ομάδα οικονομικές μεγάλα ανοίγματα δεν πρόκειται να κάνει. Για να πει ότι θα παίξει Ευρωλίγκα ή να κάνει πρωταθλητισμό. Μάλιστα. Βρισκόμαστε σε ένα γενικό κλίμα απαξίωσης των εθνικών πρωταθλημάτων που εμένα δεν με έχει να με προσφέρει κάτι σαν αριανό να δω προοπτική Ευρωλίγκας ή τίτλου. Εγώ νομίζω ότι το σενάριο που αναφέρει δεν στέκει. Δεν στέκει γιατί δεν κολλάει στην αξιοπιστία και την αντίληψη του αριανού. Θα σου πω εγώ τώρα. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Από το να βλέπω αυτό το πράγμα στο μπάσκετ τον Άρη. Δεν μπορώ να τον βλέπω τον Άρη. Πάτσε στο βατήρα, Μπλουμ έχει κάνει. Ναι. Έχει κάνει το Λουγκάνι ο Αριανός. Ναι. Πότε μια, δύο, τρεις το Λουγκάνι τον έχει κάνει.
Δεν θα του φανεί. Να σου πω κάτι όμως. Βουτιά, ναι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί μπορεί, δε, μπορεί να βρεθεί μια λύση, έστω και τηματικά-τηματικά. Ναι. Το θέμα είναι να υπάρχει μια συνεννόηση, να ενεργοποιηθεί ο κ. Λάσκαρης, να προλάβει άλλα δεινά. Ναι. Τώρα θα μου πεις δεν έχει προλάβει άλλα από την αρχή της χρονιάς. Δεν ξέρω τι περιθώριο έχει. Να βλέπω αυτό το μπασκετικό μίασμα, προτιμώ να, να επέλθει η πτώση και η κάθαρση. Να σου πω κάτι. Παρά να βλέπω χρόνια αυτό το μπασκετικό μίασμα που βλέπω αυτή. Αυτή πιστεύει την άποψη την έχουν όλοι οι συνοπαδοί σου. Εγώ λέω τη δική μου. Τη δική σου. Ωραία. Οι οπαδοί που είπαν για την ομάδα του αντί για εγώ έχω μάθει τον Άρη Ευρωλίγκα και να κάνει πρωταθλητισμό και να παίρνει τίτλους. Και είναι μια χρόνια κατάσταση. Πέμπτο, έκτο, έβδομο και τα λοιπά. Τετάρτο αυτό. Η προοπτική του Champions League δεν συγκινεί για μένα κανέναν ούτε Αριανό ούτε Παοξή να πέσει σε αυτόν τον ελληνικό θεσμό. Αυτή τη στιγμή. Μπάσκετ σημαίνει Ευρωλίγκα και πρωταθλητισμό. Θέλω να κάνω το ερώτημα. Ας υποθέσουμε ότι ο Άρης πέφτει στη Β' Εθνική. Αυτό σημαίνει ότι διοικητικά πλέον το θέμα του μπάσκετ περνάει στον ερασιτέχνη. Είναι μπλοκαρισμένο σαν αφημί του ερασιτέχνη Άρη. Δηλαδή, ο ερασιτέχνη Άρη μπορεί να δώσει λύση οικονομικά. Ρε παιδιά, μην μπλέκετε τώρα σε. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι πέρα από τη Β' Εθνική, η μοναδική λύση για τον μπάσκετ του Άρη, όσο και να ακούγεται παράδοξο ή περίεργο, είναι εξαγορά αφημί. Περίπτωση Καβάλας Πανοράματος, παιδιά, περίπτωση Ξάνθης Κορύβα Μαριάδας. Παιδιά, ηρεμήστε λίγο και μην να μιλήσουμε μιλέτε καθαρά με κριτήρια βιωσιμότητα. Τι λες ρε. Όχι, εγώ μιλάω ρεαλιστικά. Δηλαδή, σοβαρά δεν μιλάς. Θέλω να λαϊκίσω και να λέω αχ, ο Άρης μας. Τι να λαϊκίσεις. Δηλαδή, όταν έχεις έναν ερασιτέχνη, η μηθανή. Τι σχέση έχει. Αυτό τώρα που λες, τι σχέση έχει ρε. Στην Β' Εθνική, παιδιά, ο Άρης δεν είναι ΚΑΕ. Είναι ερασιτέχνης Άρης. Σωστό. Λοιπόν, παιδιά, έχουν κάνει. Να μιλήσουμε ρεαλιστικά. Έχουν κάνει. Δεν μπορούν να μιλάμε αβάσιμα. Έχουν κάνει κινήσεις άλλες ομάδες για, το... λοιπόν, για την ιστορία. Θα με αφήσει να ολοκληρώσω. Εξαγορά αφημί για όλες τις ομάδες που είναι τοξικές όσον αφορά τα χρέη. Γιατί... Δεν υπάρχει. Για την ιστορία και, την... και το παρελθόν που έχει ο Άρης σαν ομάδα, εμένα δεν μου κολλάει να πέσει η Β' Εθνική. Ας πέθαναν ιστορίες. Γιατί πέθαναν ιστορίες. Αυτή η ιστορική παρακαταθήκη έχει βουλιάξει ιστορία. Λες εσύ, εσύ το λες. Εσύ το λες αυτό. Δηλαδή, καλύτερα να κάνεις κάτι το οποίο να είναι βιώσιμο και να έχει προοπτική ναι. Παρά τώρα δηλαδή, να πάρεις νέο αφημί. Δηλαδή, όχι, να μην πάρεις νέο αφημί, ρε φίλε. Να βρεις ένα τρόπο να θέσεις την κατάσταση και να είσαι όσο πιο κοντά. Έχω έναν άνθρωπο στο τιμόνι της διοίκησης που αρνείται πεισματικά να δώσει την ομάδα ενώ ο ίδιος είναι υπόδικος για εκατομμύρια και δεν μπορεί να δώσει μια λύση. Ακούστε λίγο. Αφού λοιπόν είστε τόσο έτοιμοι. Κάντε αυτό που έκανε η Ντόρτμουντ στο ποδόσφαιρο. Κοινωνικοποίηση χρεών. Μπορείτε να κάνετε 10.000 διαρκεία στο μπάσκετ επί 5 χρόνια και να γίνει και λοιπόν, κοινωνικοποίηση χρεών. Λοιπόν, 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 λοιπόν να το κλείσουμε λίγο το θέμα. Να το κλείσουμε λίγο το θέμα γιατί. Για να μην ξεφύγουμε. Για να μην ξεφύγουμε. Ο Άρης έκανε δύο νίκες στο πρωτάθλημα που τουλάχιστον τον απομακρύνουν βαθμολογικά από τις τελευταίες θέσεις. Χωρίς να τον εξασφαλίζει. Τι είναι. Μπορεί να είναι και άνευ δεν είναι. Είναι σημαντικές συνήγες. Από εκεί και πέρα. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο το αγωνιστικό, αλλά το αγωνιστικό επηρεάζεται από το οικονομικό και διοικητικό και φυσικά δεν μπορεί να έχουν όλη την ώρα υπομονή οι παίκτες και να δέχονται να μην είναι πληρωμένοι. Από εκεί και πέρα ο κόσμος ήταν στα τρίκαλα, αλλά δεν θα έχει την ίδια στάση πάντοτε. Θέλει να δει κάτι διαφορετικό και να δει τη διοίκηση να ρυθμίζει τα προβλήματα. Ναι. Τώρα θα είναι ο κύριος Λάσκαρης, θα είναι μια άλλη ομάδα ανθρώπων. Πρέπει να βρεθεί λύση. Ναι. Αυτό είναι, αυτή είναι η ουσία και αυτό που λένε τα παιδιά. Πρωταρχική η προτεραιότητα είναι να δοθεί η ομάδα σε κάποια χέρια που να μια εννοείται. Λύση. Εννοείται ότι είναι πρώτο αυτό. Είναι Ιανουάριος. Αλλά, έτσι. Αλλά αν είναι αυτό το πράγμα να συνεχιστεί μακροχρόνια ναι. Και ο ίδιος να μην δίνει λύση. Όχι, και να βλέπουμε αυτό το μα αντιλαμβάνεστε και, οι δύο ότι δεν θα υπάρχουν και τα χρονικά περιθώρια για άλλες λύσεις. Γιατί θα έχει σφίξει ο κλοιός. Και αυτό που λέει ο κτηνίατρος και αυτό που λες εσύ. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι και τι σηκώνει μια περίσταση, μια ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εξαρτηθούν όλα τα περιθώρια και αυτές οι λύσεις να κρέσουν. Έκλεισε για αυτό το θέμα του Άρη. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο θέμα του Ηρακλέου, το οποίο είναι σημαντικό και αυτό. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Ωραία, ωραία, εντάξει. Τον Γιάννη Τοχιλίκη, ωραία, εντάξει. Εντάξει και okay. Θα πούμε και φυσικά, για την Ηρακλή, μετά θα περάσουμε στην Ποδοσφαιράρα μας και στα υπόλοιπα θεματάρα μας. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Χρυσούπολη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγοράζουμε τα παλιά σας χρυσαφικά, τις λίρες, τα ασημένια κοσμήματα, ασημένια σκεύη, κουταλομαχαιροπύρουνα και επώνυμα ρολόγια. Φέρτε μας ό,τι έχετε, σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Παλιά νομίσματα και χαρτονομίσματα, ελληνικά και ξένα. Χρυσούπολη, και θυμηθείτε, αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας άμεσα σε τιμή κοσμήματος. Χρυσούπολη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βίκτορος Ουγκό 14, γωνία με Φράγκον, Άνω Λαδάδικα, δεύτερος όροφος. Τηλέφωνο 2310-555-093. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, ο Τίγρης αποτελεί παρελθόν. Ο Τίγρης αποτελεί παρελθόν. Αναγκαία η αλλαγή, άσχετα με πρόσωπα. Ναι. Γιατί ο Ηρακλής θέλει ένα ταρακούνημα. Ποιο πήρε τώρα προπονητή? Πήρε το Λευτέρη το Χατζικυριακίδη, ο οποίος είναι από τους καλούς νέους Έλληνες προπονητές. Πόσο τον είναι? Είναι μικρό σχετικά, εντάξει, είναι γύρω στα 45. Ωραίος. Είναι χαμηλών τόνων, είναι άνθρωπος με πειθαρχία και προπονητική λογική. Ανέλαβε αυτή τη στιγμή έκρινη διοίκηση του κ. Δρακόπουλου ότι πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή. Του ανατέθηκε η τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ο Ηρακλής δεν είναι εκτός στόχων. Ναι. Είναι στη δεύτερη θέση, εντάξει, ισοβαθμή, ναι, με τον... με τον Χολαργό, αλλά ήταν από το Περιστέρι, όχι τόσο η ήττα, ναι, το γεγονός ότι ήταν πολύ κακός αγωνιστικά, αυτό έφερε τις ανάλογες ανακατατάξεις. Είχε κόσμο στο γήπεδο, ναι, να πούμε Κώστα ότι... Έπεσε γιούχα, ε! Γιούχα έπεσε... Γιατί? Όχι τόσο πολύ, γιατί να σου πω και κάτι, οι φίλοι του Ηρακλή με τους φίλους του Ατρομήτου, του Φενταγίν, αν δεν κάνω λάθος, έχουν καλές σχέσεις. Κομμουνιστές είναι και αυτοί. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Πάντως ήταν πολύ, πολιτικά πολύ, είναι τα κριτήρια, δηλαδή, πολύ πολιτισμένο το περιβάλλον το αγωνιστικό. Θα και όχι, θα ή το κομμουνιστές. Και όχι μόνο στο Ιβανόφιο. Ναι, 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 ναι. Με ανταλλαγή συνθημάτων κτλ. Σε πολύ δημοκρατική ατμόσφαιρα. Κακός. Εντάξει, να σου πω κάτι, γιατί τι πρέπει να γίνει, μακελιό. Όταν παίζω μια κατηγορία, μακελιό να γίνει. Εντάξει. Δηλαδή, τσάου, τσάου, μπιου, μπιου, αγγελάκι. Κάποια πράγματα στους οπαδούς και, ναι, στο οπαδικό κίνημα έχουν άλλη βάση και άλλη συμφωνία. Άμα δεν κάνω αυτό το μάτς πόλεμο, πότε θα το κάνω. Να σου πω κάτι, το Περιστέρι ήταν, το Περιστέρι, ναι, ήταν καλύτερο. Δεν δε σήκωνε. Πόλεμο, δηλαδή. Δεν σήκωνε. Πώς να σου το πω, δεν σήκωνε. Τραμπούκο. Όχι, βρε τραμπούκο. Δεν σήκωνε αμφισβήτηση τη ανωτερότητα μέσα στο γήπεδο. Τελείωσε, πάει. Αυτό. Είναι και λίγο fair. Ναι. Ο Ηρακλής δεν ήταν καλός. Έκανε μια ήττα, το Περιστέρι ξέφυγε, αλλά έχει όλα τα φόντα. Οι παίκτες θα πρέπει λίγο και αυτοί να πάρουν τις ευθύνες τους. Το Περιστέρι ανέβηκε, έτσι φαίνεται. Και έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Μαθηματικά έχει πολλά, ναι, ενδεχόμενα. Αργό, ναι, τελείωσε, είναι αίτητο. Και ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό να σου αναγνωρίζουν όλοι οι αντίπαλοι ότι έστω και μέχρι τώρα είσαι καλύτερος, είσαι ομάδα. Εμάς μας ενδιαφέρει ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής θα είναι αμαρτία από το Θεό. Πληρωμένοι παίκτες. Ναι, πληρωμένοι είναι. Με τη φαρμακοποθήκη. Εντάξει. Με την. Εκεί δηλώνονται. Με την. Οι εργάτες της φαρμακοποθήκης δεν δηλώνονται. Αυτό. Παιδιά, δεν ξέρω τι δηλώνονται. Έτσι είναι. Ναι. Εσύ. Δεν ξέρω αν θες να δημιουργήσεις ίντρικες και τα λοιπά. Okay. Δεν είναι ίντρικα, είναι πραγματικότητα. Εντάξει, εμένα με αφορά το αγωνιστικό και πώς είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή οικονομικά. Ναι, είναι πληρωμένη. Ναι. Νομίζω ότι κάναν τις σύνδεσεις που έχουν περιθώριο να κάνουν. Είναι... Κακή ήταν με τη Λευκάδα. Πολύ κακή. Κακή ήταν με τη Λευκάδα. Εντάξει, okay. Ήταν αναποδιά. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Όχι, να μιλήσω, παιδιά. Περάσε με να ολοκληρώσω. Άσε με να ολοκληρώσω, θα φύγω και πες. Ναι, να κλείσω. Ρεαλιστικά, το όχι, να μην μιλήσουμε ρεαλιστικά. Άσε με λίγο να ολοκληρώσω. Μην μαλώσουμε τώρα ραδιοφωνικά, ρε φίλε. Ναι, κάνε μετά την ανάλυση σου. Κάνε μετά την ανάλυση σου. Άσε με να ολοκληρώσω και πες ό,τι θέλεις. Μην με τσιτώνεις. Από εκεί και πέρα. Θα πρέπει ο Ηρακλής να αποφύγει άλλες γκέλες. Έγινε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Υπήρξε συμπληρωμένο, ο κόσμος είναι κοντά. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για στραβοπατήματα και από άποψη για το γεγονός ότι είσαι Ηρακλής. Πρέπει να ανέβεις έστω και δεύτερος. Με εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί και πέρα όλα κρίνονται και όλοι κρίνονται. Και εγώ κρίνομαι. Yeah. Αυτά σε γενικές γραμμές. Okay. Πάμε δηλαδή για μια νέα αρχή ουσιαστικά. Πάλι ο κόουτς Αλεξανδρής βοήθησε όσο μπορούσε, αλλά ήταν αναγκαία η αλλαγή στον πάγκο. Ανεπαρκής δηλαδή. Ανεπαρκής. Όχι ανεπαρκής, ρε παιδί, μα δεν ήταν τόσο καλός ο Ηρακλής τα τελευταία παιχνίδια. Ναι, κανονικά όλοι είναι μέχρι νεοτέρας. 40. Γερός να είναι, γερός να παίζει. 40 και τότσιος. Τότσιος, 40. Εντάξει, έχει γεμάτο αρρωστερό η Ηρακλής. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, για να μην είμαι απόλυτος, το μικρόφωνο δικό σας, εγώ αυτά είχα να πω. Okay, ευχαριστώ για τη φιλοξενία, θα τα ξαναπούμε. Ναι, να σε ακούσω, γιατί εγώ δεν το κατέχω. Ναι. Κάτσε από εκεί.
40 ετών. Λοιπόν, να δηλαδή... πούμε κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, ότι για το σύστημα διεξαγωγής στην Α2 και πώς ανεβαίνουν οι ομάδες. Καταρχήν. Α, συγγνώμη λίγο, συγγνώμη λίγο. Μια αφιέρωση μόνο για τον Γιάννη και τον Θανάση. Καλό βράδυ, τους το έχω υποσχεθεί. Λοιπόν, ο πρώτος της βαθμολογίας ανεβαίνει άμεσα. Ναι. Και στη συνεχεία, οι ομάδες οι οποίες θα καταγούν από τις θέσεις 2 έως 5 θα κάνουν ένα μίνι πρωτάθλημα, play-off δηλαδή. Αλλά εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Μεταφέρουν και τις ήττες από την κανονική περίοδο. Ναι. Και από τη στιγμή που η Λευκάδα, που είναι μια ομάδα πεντάδας, έχει κερδίσει τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο, αν κάνει και δεύτερη νίκη στο νησί, στο δεύτερο γύρο, που είναι πολύ πιθανό σενάριο, αν θεωρητικά γίνει ζευγάρωμα Ηρακλή Λευκάδας, ακόμα και πλεονέκτημα να έχει ο Ηρακλής, μεταφέρει δύο ήττες από τη Λευκάδα από την κανονική περίοδο. Έλα να πάμε οπότε, στο νησί, μάνα σου, εγώ και εσύ. Οπότε, από το να λαϊκίζουμε εδώ πέρα και να λέμε ότι είναι όλα ρόδινα, όταν χάνεις από βασικούς διεκδικητές την έδρα σου κιόλας, στην κανονική περίοδο, αυτή ήταν, είναι σαν μαχαίρι. Δηλαδή, είναι πολύ κομβική. Ρε Νίκο, από τα Γιάννητσά μου στέλνεις ένα μήνυμα, αλλά δεν γράφεις τίποτα μέσα. Ξαναστείλ το. Γιατρέ, εσύ στο μπάσκετ παραμένεις Ηρακλής. Στο μπάσκετ είμαι λάτρης του αθλήματος. Έχω απορία. Αυτή την ομάδα την έχω αποβάλει από την καρδιά μου για πολλούς και διάφορους λόγους. Στο μπάσκετ λέω τώρα, ναι. Όλο τον οργανισμό Ηρακλή, τον αθλητικό. Γιατί η τοξικότητά του είναι παντού, δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο. Καταρχήν είναι μια ομάδα με τρία διαφορετικά αφημεία. Αυτό από μόνο του είναι προκλητικό. Βγάζει ένα Τσέρνομπιλ δηλαδή. Ναι. Όχι Τσέρνομπιλ. Πιστεύω ότι είναι αυτή τη στιγμή το τοξικότερο σωματείο στην Ελλάδα. Μακριά του δεύτερου. Γιατί τοξικό. Δηλαδή ένα ανόητο ρεβανσισμό. Μια δίκηση από παδούς χωρίς να υπάρχουν από πίσω πελάτες, δηλαδή οικονομικά ασθενείς. Αδικημένος δεν είναι. Όχι, ποτέ δεν ήταν αδικημένος. Γιατί ας πούμε η ΕΠΑ που... Μια ομάδα η οποία μηδένισε δύο φορές χρέη στο μπάσκετ, δύο φορές χρέη στο ποδόσφαιρο, στο βόλι μία από τα ίδια, δόξα Αγίου Παύλου. Πού είναι η αδικία? Ψάχνουν να τη βρω και πού είναι. Δηλαδή τώρα... Το να κάθομαι εδώ πέρα σε ένα κοινό το οποίο δεν γνωρίζει την πραγματικότητα και να μπαίνω σαν το στουρδοκάμιλο μέσα στην άμμο και να λέω τα πράγματα ξοραίζω, δεν είναι και το ορθό. Δηλαδή ο κόσμος του Ηρακλή δεν έχει συνείδηση, παραδείγματος χάρη, ο πιο υγιής, ότι στον μπάσκετ, παραδείγματος χάρη. Έχει γιατρέ στα λόγια μου ότι δεν πρέπει να υφίστανται ανώνυμες εταιρείες ποδόσφαιρο και μπάσκετ οι ομάδες. Δεν πρέπει να υφίστανται ως ανώνυμες εταιρείες. Όχι, καλώς πρέπει γιατί να υφίστανται. Μπορεί να έρχεται ο κάθε Καναδός ή ο κάθε, ξέρω εγώ, Μπαγκλαντέδης ή ο κάθε δικός μας, ξέρω εγώ, που στην έχει Ελλάδα. Και να κάνει τις ομάδες ό,τι γουστάρει. Στην Ελλάδα. Να φορτώνει τις ομάδες με χρέη και αυτός να την κάνει κατσίκα όποτε γουστάρει και οι ομάδες να μένουν με τα χρέη. Στην Ελλάδα. ΑΕ δεν πρέπει να υφίστανται. Στην Ελλάδα που είναι μια μικρή οικονομία, αυτά τα οποία γίνονται μέσω του επαγγελματικού αθλητισμού δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που γίνονται τα όρια εκτός Ελλάδας. Δηλαδή, αν εδώ η διαφθορά είναι μία, είναι στενιωστή στο εξωτερικό. Δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να το αποφύγεις. Στον επαγγελματικό αθλητισμό δεν μπορεί να αποφύγεις αυτά τα φαινόμενα. Δυστυχώς. Γιατί είναι ένα μοντέλο οικονομίας το οποίο δεν έχει έλεγχο. Και δεν είναι μόνο φαινόμενο στην Ελλάδα. Απλά, δηλαδή, στην Αγγλία και στην Γερμανία δηλαδή, δεν έχουν έλεγχο. Άμα μπει στον τρόπο με τον οποίο γίνονται αναθέσεις μεγάλων διοργανώσεων, Μουντιάλ, Ολυμπιακών Αγώνων, το τι διαπλοκή υπάρχει. Τέλος. Εντάξει, ας το αφήσουμε. Φτάνει. Μακριά από εμάς αυτά τα πράγματα. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Ποδοσφαιρικά να μιλήσουμε πάμε τώρα. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Ακόμα δεν ανακοινώσανε. Πώς το λένε, τον Αζεβεδέο. Πώς το λένε, τον Αζεβεδέο. Εργομετρικά δεν περνάει το παλικάρι. Πώς θα περάσει εργομετρικά, αφού το κεφάλι του είναι πιο μεγάλο του κόκκινου. Να πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ έχει θέσει μία και μοναδική θέση ότι θέλει πραγματικά μεταγραφική προσθήκη. Αριστερό μπακ. Ναι. Αριστερό μπακ ζήτησε. Εγώ τον Ταλκά με το κεντρικό αμυντικό και το Μολέδο και το ένα δεν τον έχω καταλάβει. Δημόσια σχέση δηλαδή, κάνει ο ΠΑΟΚ. Είναι πρόβλημα τον Ταλκά, είναι πρόβλημα του ΠΑΟΚ, δηλαδή η θέση του κεντρικού αμυντικού. Όχι, έχει ο ΠΑΟΚ θέμα. Πιο πολύ δημόσια σχέση κάνει ο ΠΑΟΚ, αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ σου είπα τη γνώμη μου ότι. Αυτή είναι η αίσθηση που μου αφήνει η ομάδα ο ΠΑΟΚ τη διαφορά σε ποιότητα θα την κάνει με ένα center for και ένα δεκάρι. Κοίταξε, με 6-8 τη βγάζει για επειδή είδα το Λουτσέσκου. Σεντερφόρ μένει. Σεντερφόρ μένει. Ο Λουτσέσκου είπε κάτι. Μένει ο Πρίγιοβιτς. Λοιπόν. Μένει ο Πρίγιοβιτς. Φάνηκε από το παιχνίδι με την. Πώς τη λένε μετά. Ένα είναι, γιατί Κουλούρης δεν υπάρχει. Έτσι. Ο Πρίγιοβιτς. Ένα και μοναδικό λοιπόν, είναι. Ο Λουτσέσκου είπε κάτι χθες τελειώνοντας το μάτσο με τα Τρίκαλα. Είπε ότι η ομάδα έχει βρει και σχήμα και προσωπικότητες και άτομα. Και το να αλλάξει μια ομοιογένεια που ήδη βλέπει ότι βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι και το ορθότερο. Δηλαδή και το Γενάρη, τι επιλογές να κάνεις μεταγραφικές. Δηλαδή, πώς να φέρεις τον έτοιμο μεγάλο παίχτη, ο οποίος θα έρθει, θα πάρει άμεσα ρυθμό, θα έχει άμεσα συνεργασίες με τους συμπαίκτες του. Δηλαδή, είναι μεγάλο το ρίσκο. Να κάνεις μεταγραφή μόνο για να κάνεις μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ πονάει μόνο στη θέση του αριστερού μπακ. Εκεί όντως πάσχει. Θέλει να αξιοποιήσει το αριστερό μπακ. Πήρε έναν. Θέλουν, λέει, κάτι ιατρικά έξτρα να του στείλουν. Έχεις δει εσύ αριστερό. Κάτι τέτοια, είναι τυπικό, λέει, το θέμα. Τρίγες. Έχεις δει εσύ ποιοτικό αριστερό πόδαρο στην αγορά να κυκλοφορεί τόσο εύκολα. Όχι, ρε παιδί μου, άλλο λέω. Είναι δύσκολη και η θέση. Θέλουν, λέει, έμαθα. Θέλουν, λέει, έμαθα. Έξτρα υλικό
από το ιατρικό της αντιπάλου, της ομάδας που τον πήρε. Έξτρα ιατρικό υλικό. Όχι υλικό. Πληροφορίες. Ιστορικό δηλαδή. Ιστορικό, ναι. Να πω κάτι. Αυτή γιατί στιγμή... από ό,τι έμαθα εγώ, δεν υπογράφει ο γιατρός του ΠΑΟΚ. Δεν βάζει την υπογραφή. Τρέμει το χέρι του να βάλει. Μάλιστα. Γιατί θα ανακοινωθεί προχθές. Ήρθε και ανακοινώνεται. Θα ανακοινωθεί. Όπου βλέπει συνήθω μεγάλη καθυστέρηση σε αυτά. Στο ημίχρονο του παιχνιδιού. Σε αυτά όταν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Εντάξει. Δεν μας λένε. Πάντως, δεν μας λένε. Κώστα, είναι τυπικό το θέμα. Με τις παραμαγούλες που ήρθε τώρα αυτό τη ζαβουνοκεφαλάρα, σαν τον Αντώνη Γεωργιάδη το κεφάλι εκείνο τώρα, με τα μάγουλα. Τι αυτά, μόνο που θα το δει στον δρόμο, ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ με αυτά τα μάγουλα. Τρελαθήκατε ρε. Το Μυραλάς τον είδες. Χάλια μαύρα. Χάλι κι αυτός. Δεν βλεπόταν. Το 90% των ποδοσφαιριστών. Γιατί... Φύγαν στα 23-24 και γυρίσαν στα 31, δεν προσέφεραν τα αναμενόμενα. Εγώ είμαι αντίθετος. Είτε είναι Μυραλάς, είτε είναι Αβραάμ Παπαδόπουλος, είτε είναι Μυλαλάς, είτε είναι Βιερίνια, είμαι αντίθετος. Και με τον Αλέφατο που μιλούσα, λέω: Νίκο, πες Νίκο. Δεν το δούμε, δεν το βλέπω, να τον δω, δεν τον είδα, δεν τον ξέρω. Άστε το τώρα, θα έρθει ο Μυραλάς και χεστήκαμε που θα έρθει ο Μυραλάς. Ήρθε ο Ζεβεδέος, πώς το λένε. Δεν είναι φωτογραφία. Πάντως δεν είναι παράδοξο το εξής. Ένα από τα καλύτερα αριστερά μπακ του πρωταθλήματος που είναι ο Γιαννούλης στον Ατρόμητο να είναι ιδανικός από το ΠΑΟΚ και να ψάχνει σε αυτή τη θέση παίχτη η ομάδα και να πρέπει να φέρει ξένο απ' έξω. Δηλαδή είναι παράδοξο. Τώρα, το ακραίο σενάριο, μία στο εκατομμύριο. Πες ότι ο Ατρόμητος μία στο εκατομμύριο λέμε, πάει και παίρνει το πρωτάθλημα με τρεις παίχτες ιδανικούς από τον ΠΑΟΚ. Πώς θα σανθούν αυτοί. Και δύο από τον Ολυμπιακό. Ναι. Πώς θα σανθούν αυτοί. Και οι δύο ομάδες. Ναι. Εντάξει, όμορφο συνέστημα. Για τους υπολείπους εκτός από τους ίδιους. Εμένα μου αρέσουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Λέω τα, είναι τρελό, αλλά σκέψω τώρα δηλαδή πως. Μα αν όχι, είναι πολύ πιθανό πλέον. Ρεαλιστικό σενάριο το θεωρώ. Εντάξει τώρα. Εγώ το είπα μία στο εκατομμύριο τόσο πιθανό. Τον ΠΑΟΚ τον εξαντλήσαμε γρήγορα, δεν χρειάζεται πολλά. Τον ΠΑΟΚ δεν τον εξαντλήσαμε γρήγορα. Τι να πούμε για. Τι άλλο να πει. Για μένα το εξάρι και το οχτάρι είναι ακρογωνία ω λίθο για τη μεταγραφική περίοδο του Γιάννη. Έχει πλειάδα παικτών, κύριε Σίγουρα. Τρίχε έχει. Έχει παίκτε. Έλα έχει παίκτε. Και εγώ, άμα ανοίξω το ψυγείο, έχει φασολάκια. Τι απαιτήσει έχει από το 6 και το 8. Τι απαιτήσει έχω από το 6. Ναι, να μου πει τι απαιτήσει, τι παίχτε θε σε αυτή τη θέση. Λοιπόν, θέλω ένα εξάρι στο 1,82. Mm-hmm. Με μακρύ μεταβίβαση. Να μπορεί να μου παίρνει την μπάλα από το στόπερ, να κατεβάζει την μπάλα χωρί να χρειαστεί ούτε το εξτρέμ να κάνει το δεκάρι, ούτε το φόρ να κάνει το δεκάρι, ούτε το δεκάρι να κάνει το δεκάρι. Δηλαδή, αν κάποιον δηλαδή... παίχτη φανταζόμαστε, θε ένα Ζήκο. Όπως ήταν ο Άκη Ζήκο στο παρελθόν. Τον Φερναρντίνιο, τον ανάλογο. Α, καλά, σιγά θες και Φερναρντίνιο. Όχι, εντάξει, μην τρελαθούμε. Το Μαντσόν θέλω. Το Μαντσόν. Θέλω το Μαντσόν. Ωραία. Ένα αντίστοιχο του Μαντσόν. Έχει καλά ο Πάγκο με τον Ατρόμητο του, γιατί δεν τον παίρνει. Στον Μπάρι, τι να σου πω εγώ. Ο οποίο μόλι πάρει την μπάλα θα δώσει μία γρήγορη πάσα στα 20 μέτρα. Την ξαναπάρει. Δηλαδή, τη δίνει την πάσα στα 20 μέτρα. Κάνει αυτό 10 μέτρα. Την ξαναπαίνει, την ξαναδίνει στα 20 μέτρα και κερδίζω 40 μέτρα στο γήπεδο. Αυτό ξέρει πόσο μου ξεκουράζει με την ομάδα. Πρέπει να κατέβει ο άλλος από πάνω. Ο Μπίσεσμαρ να την πάρει. Από τα center back, να τη δώσει στο δεξί το back. Να την ξαναπάρει. Εσύ τώρα περιμένει Γενάρη μήνα να βρεθεί μια τόσο ποιοτική λύση. Περιμένει εσύ Γενάρη μήνα. Κοίταξε, δεις. Άμα παίρνει εκατομμύρια, εμείς μάθαμε να δουλεύουμε, να παίρνουμε λεφτά και να αποδίδουμε. Και τα λάθη που κάνουμε και τα στραβά. Εντάξει. Ναι, έχω απέτηση. Όλη η γη είναι η πατρίδα μας. Ωραία. Να πάνε να βρούνε. Και ένα, οχτάρι, και ένα οχτάρι ο οποίος να είναι όχι λουλού σαν τον Μαουρίτσιο. Τελειώσαμε. Και μετά βγαίνει και ο Μάτος από εκεί, βγαίνει και ο Μπακ, ποιος θέλεις. Είναι μια χαρά. Είναι αυτό το κομμάτι της μεσαίας γραμμής που δένει τα στόπερ την πίσω γραμμή με τους μπροστά. Αυτό εδώ για μένα είναι ο ΠΑΟΚ. Ούτε σέντερφορ, έχει σέντερφορ. Μα έχει λίγα μέτρα, μα είναι αργός. Μα βρε τη βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Του τη φέρνει μέσα. Έχει, όπως είπε και ο γιατρός και συμφωνήσαμε μια κουβέντα που είχαμε σήμερα, ήμασταν μαζί. Έχει πνευματική υπεροχή ο Πρίγιοβιτς. Ναι, είναι από τους πιο. Ίσως ο πιο έξυπνος φόρτου πρωταθλήματος. Χωρίς να κάνει πάρα θα πολλά. Θα πάρει δύο στόπερ πάνω του, θα βρεθεί η τρύπα. Από τα 5 μέτρα θα γίνει 8 μέτρα η τρύπα. Θα μπει ο Πέλκας μέσα στην τρύπα. Θα μπει ο Τζάλμα μέσα στην τρύπα. Κάτι θα γίνει εκεί. Δεν είναι το θέμα το σέντερφορ. Θα βγει ο Μάτος. 60 μέτρα κούρσα, θα το κρυφθεί. Καταλαβες.
Για να βγει ο Μάτος όμως 60 μέτρα κούρσα. Δεν μου λες, Κώστα. Να έχει καλές επαναφορές. Αφού ο Μάτος είναι τόσο αθλητικός. Βλέπω πάντως ότι στα ζόρια ο Μάτος θα βάζει τα γκολ. Γιατί δεν παίρνει ένα μεγάλο δεξιμπάκ ο Πάκ που είναι πιο εύκολο να βρει δεξιμπάκ να κάνει το Μάτος σε 6-8 που θες εσύ ένα τέτοιο εξάρι-οχτάρι. Α κάνει το Μάτος εξάρι-οχτάρι και α πάρει ένα δεξιμπάκ. Αφού δεν μπορεί να βρει χάφ. Ποιο να βάλω. Α πάρει ένα δεξιμπάκ. Το Βιερίνια να βάλει δεξιμπάκ. Όχι, α πάρει τον Κυβρακίδη από τον Ατρόμητο. Α, να κάνει μεταγραφή λε. Τέτοια μεταγραφή. Ψηλοφτηνή. Εσωτερική αλλαγή το Μάτος. Το Μάτος εξαροχτάρι. Εξαροχτάρι. Κυβρακίδη μπορεί να παίξει σαν τον Μπακάκι και από τα αριστερά κατά συνθήκη. Μπα. Όχι, δεν τον μπορεί. Χάνει ταχύτητα, χάνει. Ο Μπακάκι είναι ειδική περίπτωση. Ναι. Είναι ειδική περίπτωση. Και ο Μπακάκι δεν κάνει την overlap. Ο Μπακάκης κάνει το πλάτος για να χωθεί μέσα ή ο Μάνταλος που ήταν πριν τραυματιστεί και να χωθεί δεκάρι ο Μπακασέτας. Σε αυτό εξτρέμ που γίνονται δεκάρι. Σε αυτό εξτρέμ που γίνονται δεκάρι. Να πάρει το πλάτος. Γίνεται. Και αυτό γίνεται. Και ο Βερίνια δεξί μπακ και ο Μάτος εξαροχτάρι. Ναι. Γίνεται και αυτό. Δώσε λύσεις για τρέμου. Προσπαθούμε, εντάξει. Βέβαια αυτό είναι θέμα Λουτσέσκου. Ναι. Δώσε λύσεις για τρέμου. Δεν μου έχει δείξει πάντως ο Λουτσέσκου ότι κάνει τέτοιες ριζοσπαστικές κινήσεις και θα πάρει ρίσκα. Φαντασία δεν έχει. Έτσι. Εκεί στη Ρουμανία έκθεση πάνω από 12 δεν έγραφε κανένα. Δεν πρόκειται να κάνει τέτοιες ριζοσπαστικές αλλαγές. Όχι, έκθεση δεν έγραφε κανένα. Ρίσκα δεν μπαίνει ο Λουτσέσκου. Φαντασία δεν έχει. Έτσι θα το πάει τώρα ο Λουτσέσκου και. Μονοκόμματος με τη μύτη την καψή κρυμμένος πίσω από ένα σκούφο και αυτός έτσι όπως δίνεται είναι. Πώς να σου το πω ρε παιδί μου, σαν να θέλει να κρυφτεί. Εσύ το σκούφο που βάζει, η μύτη είναι μισή μέσα, μισή έξω. Τα αυτιά κάνει το φουλάρι πια. Το φουλάρι το κάνει σαν να θέλει να κρυφτεί. Δηλαδή αυτό το κρυφτό στη Ρουμανία πρέπει να ήταν αριστούγο το κρυφτό. Φοβάται, κρύβεται. Πώς θα σου το πω. Συνέχισε γιατρέ, λέγε. Λοιπόν, να σταματήσουμε από τον ΠΑΟ γιατί δεν έχουμε και τον χρόνο να ασχοληθούμε και με άλλες ομάδες. Ποια να ασχοληθούμε. Με την ΑΕΚ φυσικά. Με την ΑΕΚ φυσικά. Που μας παρουσίασε χθες τον τεράστιο Μωράν. Εγώ είπα μια άποψη. Κοιτάξτε, όσο και. Αναγκάστηκα και είδα ένα διάφορο παιχνίδι μόνο και μόνο για να αξιολογήσω τις καινούργιες κινήσεις των ομάδων. Ωραία. Λοιπόν, ο Μασούντ έδειξε ικανός να προσφέρει άμεσα λύσεις. Κατευθείαν τον έβαλες μέσα, ναι. Ναι. Σαν δεκάρι. Αυτός είναι παίκτης Ιανουαρίου. Αυτός, έτσι, ναι. Ήταν βασικός στην ομάδα του. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Λογικά και τα λοιπά. Τα μάγουλα είναι αυτά, τέλειωσε. Η ΑΕΚ δυστυχώς ή ευτυχώς. Είχε δύο σοβαρούς τραυματισμούς στη θέση του άξονα και τον Μάνταλο και τον Γιώχανσον. Και έψαχνε τον Αντιγιώχανσον. Και φαίνεται το σπίτι. Αϊντάρεβιτς δεν τραβάει εκεί. Έβαλε τον Αϊντάρεβιτς και αυτός αργός ήταν. Πολύ αργός. Και ξαφνικά βλέπουμε τον Μωράν χθες στο 3-5-2 του κύριου Χιμένεθ. Με τον Πανετολικό ο οποίος πήγε για τουρισμό στο ΑΚ απλά για να μην διασυρθεί. Με ποιο προπονητή? Με τον Μπάμπη τον Μιχαηλίδη στον πάγκο. Ω υπηρεσιακό. Υπηρεσιακό ο Μπάμπη. Ακούγεται το όνομα του κυρίου Ήβιτζε το Αγρίνιο. Καλό είναι να γυρίσει να πάρει λίγο τριβή. Βεβαίως. Ο Βλάνταν να σώσει τον Πανετολικό εύκολα. Θα είναι και αυτό σημαντική έτσι, επιτυχία για έναν προπονητή το να σώσει μια κακή ομάδα. Και θα είναι καλό για το βιογραφικό του με την έννοια ότι παίρνει μια θεωρώ εύκολη υπόθεση να σώσει τον Πανετολικό. Ναι, κακή ομάδα. Θα το μπορεί να πιστωθεί μια ομάδα που είναι εύκολο να σωθεί, κατά τη γνώμη μου. Ίσως να είναι και, ίσως να είναι μαζί με είναι δηλαδή, τον Πλατανιά η πιο αγίμεση ομάδα του Πλατανιά. Που ανανεβάσει το βιογραφικό. Εύκολα μπορεί να σώσει μια ομάδα σαν τον Πανετολικό και τον ανεβάζει και τον πρέπει βιογραφικό. Πρέπει να πάρει παιχνίδια ο Κόβιβιτς, ναι. Κοίταξε, πρέπει να πάρει παιχνίδια και ο Πανετολικός, δηλαδή μια ομάδα που έχει πίεση για αποτέλεσμα και μπορεί να τη σώσει γιατί υπάρχει Απόλλωνα. Δηλαδή κινδυνεύει ακόμα και ο Λεβαδιακός στο Ανοικό γιατί έχει ντεφορμαριστεί υπερβολικά. Είναι σε κακό φεγγάρι. Ναι. Και ίσως να δώσω μια έκπληξη για το πρωτάθλημα την Κυριακή, το Σάββατο μάλλον, διπλό τον Παναθηναϊκό μέσα στη Λεβαδιά. Ίσως να σπάσει το ρόδι στο πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό, γιατί παίζει με ένα ντεφορμέ λεβαδιακό και θέλει να καθαρίσει την παραγωγή. Κάνω και μια τρικαδόρικη ερώτηση. Όχι τακτικά λάθη, ατομικά. Ατομικά πολλά λάθη, ναι. Τέσσερα σήμερα στα Γιάννενα. Δηλαδή, αυτό που λες ότι η άμυνά σου πώς είναι σε τακτικό επίπεδο, δεν άσχημε σε τακτικό επίπεδο η άμυνά του. Το ατομικό επίπεδο είναι σε άθλημα. Μα ο Τσαμπούρης 30 σύν, ο Τριποτσέρης 30 σύν. Ίσως πρέπει να αλλάξει τις πλάγιους back half, γιατί είναι ένας γέρος. Ο Ζαραδούκας 30 σύν, δηλαδή. Ο Ζαραδούκας είναι σαν δεδροποταμίτης που πουλάει κολόνιες. Και ο Λεβαδιακός για μένα θα κινδυνεύσει. Για το, ένα φίλο μου, μοιάζει με ένα φίλο μου δεδροποταμίτη Αριανό, ο Ζαραδούκας. Για να το χαιρετίζω. Δεδροποταμίτης Αριανός. Για το θέμα του Ήβης να κάνω μια τρικαδόρικη ερώτηση. Με Fiat Punto κίτρινο σαν το δικό σου. Δεν δροποταμεί τη Αριανό. Είναι ο Ήβιτς προπονητής στον Πανετολικό. Κάνει τα γλυκά μάτια να περάσει ο ΠΑΟΚ ή δεν τα κάνει? Όχι, δεν τα κάνει. Γιατί να τα κάνει? Κινδυνεύει ο Πανετολικός. Γιατί λέω, ρε παιδί μου. Δεν έχει λέω εγώ. Όχι. Δεν υπάρχει λόγο. Όχι. Δεν τα κάνει. Ο Ήβιτς ποτέ δεν έπαιξε τον οπαδό. Άρα δεν πρέπει να τον παίξει τον οπαδό και από την άλλη μεριά. Και δεν είναι ντροπή για τον Βλάνταν που έχει πάρει κύπολο με τον ΠΑΟΚ να πάει σε μια ομάδα για να αποκτήσει ρυθμό. Όχι, ρε. Όποια και να είναι αυτή. Τον Άρη. Ο Άρης έμαθα σήμερα ότι δεν θα κάνει μεταγραφές.
αυτή την πληροφορία είχα. Όσοι είναι, τόσοι θα μείνουν. Με τον Μπαστακό τι γίνεται. Με τον Μπαστακό. Αν μείνει ελεύθερο. Αν μείνει ελεύθερο και αν και τα. Ούτε αυτό θα γίνει. Μάλιστα. Ο Μυροφορίδης θέλει να γίνουν μεταγραφές. Ο Καρυπίδης δεν θέλει να γίνουν μεταγραφές γιατί ένα άνοιγμα το έκλεισε και δεν θέλει να το ανοίξει. Αυτή την πληροφορία έχω. Η αδειοδότηση δηλαδή, προέχει. Για άμα θες να ανέβεις. Με αυτή την ομάδα κοντά ψηλά ανεβαίνει. Ναι. Γιατί να, αφού μείωσε το χρέος. Αν είναι να έχουμε θέμα με την αδειοδότηση και άλλα. Συρρήκνωσε το χρέος του. Ναι. Και δεν θέλει να ανεβεί στην κατηγορία με μεγάλο χρέος. Για να μην έχει θέμα με την αδειοδότηση πιθανώς. Ναι. Αυτή η σκέψη. Κοίταξε, υπάρχει. Ο Άρης μέχρι το μάτς με τα Τρίκαλα μπορεί να γράψει το απόλυτο με το πρόγραμμα που έχει. Ποιος? Αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή αν γράψει μέχρι το απόλυτο μάτς για μένα... με τα Τρίκαλα στο Χαριλάου μπορεί να γράψει το απόλυτο. Και ο Πόντι είναι καλή. Και η Πόντι. Δηλαδή η Πόντι. Εγώ, όταν καταρχήν δεν έχει μάθει τον Αχαραγό το πόντι θα είναι καλή. Για μένα πρέπει να τελειώσει με το απόλυτο τον πρώτο γύρο και μετά με νίκες στο Χαριλάου και πόντους εκτός έδρας. Κοίταξε, από τη στιγμή εύκολα, που. Από τη στιγμή. Εγώ τους δίνω την είδηση ότι ο Μυροφορίδης θέλει να γίνουν με το Σπάνο κάποιες προσθήκες. Ο Καρυπίδης λέει: είχα ένα άνοιγμα, ξέρω εγώ, 600.000-700.000, το έκανα 200. Δεν θέλω να τα ανεβάσω με αυτούς εδώ. Αυτό έχει και μια λογική βέβαια. Εντάξει, διότι ναι. ο Μυροφορίδης και ο Σπανός είναι καριερίστες β' εθνικής. Είναι? Καριερίστες β' εθνικής. Δηλαδή. Κάνουν καριέρα σε αυτή την κατηγορία και θέλουν να έχουν επιτυχίες σε αυτή την κατηγορία. Θέλουν να εξασφαλίσουν δηλαδή την άνοδο του Άρη από τη β' στην α' εθνική. Ο Καρυπίδης λέει: θέλω να τη συνεχίσω την ομάδα και να την ανεβάσω και να μπορώ να την ανεβάσω στην αλφαεθνική, όχι μόνο στα χαρτιά. Είσαι υπέρ, του Μυροφορίδη ή υπέρ του Καρυπίδη. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι αν είναι να, να διακινδυνεύσουμε το θέμα της αδειοδότησης, ας μην γίνουν μεταγραφές. Δεν το βάζω αυτό το πράγμα υποθήκη. Ανεβαίνεις έτσι. Ανεβαίνω έτσι. Ανεβαίνεις. Εύκολα, δύσκολα. Πιάσει μια διάρκεια τον Πλατέλα, ανεβαίνεις. Αν πιάσει διάρκεια τον Πλατέλα. Ναι, τον πιάσει. Γιατί πιο παίχτη. Περίμενε, ποιο παίχτη μπορώ να πάρω το Γενάρη αντί Πλατέλα έτσι κι αλλιώς. Άλλο λέω εγώ. Δεν μπορείς να πάρεις αντί Πλατέλα. Ούτως ή άλλως, center for θα έπαιρνα και δεν ξέρω κανένα παίχτη εκεί στα χάφα ακόμα. Κοίταξε, να πω κάτι. Το δεκάρι σου πάει, ο Στεπάνοβιτς. Ο Στεφάνοβιτς φεύγει, δεν έπιασε κιόλας. Ο οποίος ούτως ή άλλως δεν πρόσφερε, είναι εκ του μείοντος δηλαδή. Ναι. Το να φύγει. Πολύ δεν πρόσφερε κάτι για να πω ότι έφυγε. Ναι. Είχα κάτι και το έχασα, αφού δεν έπαιξε καθόλου. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή η αγωνιστική είναι η πλέον κομβική για τη Β' Εθνική. Γιατί ελοχεύουν γκέλες για τις ομάδες που είναι πίσω από τον Άρη. Η Παναχαϊκή έχει δύσκολη έξοδο στην Άρτα με τον Καραϊσκάκη που είναι επικίνδυνη έδρα, να ξέρετε. Η Δόξα παίζει με τον Απόλλωνα στην Καλαμαριά που λογικά θα έχει και αυτή απώλειες. Ο Όφη πάει στο Αίγιο που είναι μια σκληροτράχηλη έδρα. Καλαμαριά δεν μου είπες. Εμάς δεν το δείχνει τηλεόραση νομίζω. Web TV. Web TV το δείχνει. Πάντως νομίζω Πανεγιάλιος Όφη και Απόλλωνας Δόξα. Μπορούμε να το διευκρινίσουμε αυτό άμα δείχνει τον Άρη το Web TV. Στο site της Football League θα μπει στο επίσημο. footballleague.gr. Ωραία, θα μπορώ να το ψάξω λοιπόν. Εδώ χάλασε το δικό μου το. Δικό μου. Λοιπόν, επειδή με ρωτάει ο κόσμος για στοίχημα, να δώσουμε κανένα προγνωστικό για Ευρωλίγκα. Πριν δώσουμε προγνωστικό για. Ναι, δώσε. Λοιπόν, έχουμε δύο αυριανά παιχνίδια και δύο μεθαυριανά που θα δώσουμε. Λοιπόν, το ένα παιχνίδι είναι Βαλένθια στο συν 7,5 παίζει Βαλένθια Φενέρμπαχτσε. Εναλλακτικό handicap συν 7,5 και 1,60. Φενέρμπαχτσε πάει με πάρα πολλές αποσύσεις και η Βαλένθια είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και την έχουμε και με 7,5 πόντους αβάτσο, 1,60 απόδοση. Συνεχίζουμε με Μακάμπι Μπάμπερκ. Αν ακούει ο κύριος Ανδρώνης, ναι. Πούμε ότι αν θέλει να γράψει την εφημερίδα για τέτοια θεματάκια, είσαι ευπρόσδεκτος γιατί πιάνεις 8 στα 10. Να πούμε είσαι νέο ταλέντο. Μακάρι να διεκδικήσει την πράξη και αυτά κάποια στιγμή. Εντάξει, ο κύριος Ανδρώνης ακούει να πούμε. Ναι. Λοιπόν, Μακάμπι Μπάμπερκ, πιστεύω άσοπο ημίχρονο σε μια πολύ παραδοσιακά δυνατή έδρα που είναι η Μακάμπι. Πότε είναι αυτά τα μας. Αύριο είναι αυτή μια διάδα που λέω. Ωραία. Μακάμπι Μπάμπερκ, άσο 1,73 από εντάξει, ναι. Πάμε μεθαύριο. Θεωρώ ότι η ΕΦΕΣ στην έδρα θα κερδίσει με πάνω από 2 πόντους διαφορά τον Ερυθρό Αστέρα, εναλλακτικό handicap στο 2,5 και 1,65 απόδοση. Και πιστεύω ο Ζαλγκύρης με την Μάλαγα να έρθει άντερ 154,5 πόντους, που η Μάλαγα είναι από τις σφιχτές ισπανικές ομάδες και η Ζαλγκύρης δεν βγάζει ιδιαίτερα ψηλά σκορ. Πιστεύω είναι καλό το άντερ 154,5. Και να κλείσω με δύο ειδικά στοιχήματα για αύριο Παναθηναϊκός Μπαρτσελώνα, που δίνει πάλι over ένα τρίποντο που πιάσαμε τον Καλάθι την προηγούμενη, δίνει ξανά τον Καλάθι αλλά με 2 απόδοση και δίνει και τον Μπαπά over ένα τρίποντο με 1,80.
Θεωρώ λοιπόν ότι ένας παίκτης που βάλει και τα δύο αυτά τα σημεία, θεωρώ ότι έστω ένα τρίποντο θα βάλει ο καθένας, που σημαίνει δεν χάνει τα λεφτά του, και οποιοσδήποτε παίκτης βάλει έστω ένα ακόμα τρίποντο πληρώνεται και την απόδοση. Over λοιπόν ένα τρίποντο και για Καλάθι και για Παπά. Με την Μπαρσελόνα αύριο που είναι και ματσάρα. Λοιπόν, να δώσουμε το πρόγραμμα. Μπροστά μας είναι. Κισαμικός αναγέννηση Καρδίτσα στην Κυριακή χωρίς τηλεοπτική μετάδοση. Πανηγέλιος Όφη το Σάββατο χωρίς τηλεοπτική μετάδοση. Αιγινιακός Πανσεραϊκός στην Κυριακή χωρίς τηλεοπτική μετάδοση. Απόλλων Πόντου Δόξα Δράμα στο Σάββατο 3 το μεσημέρι με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡ3. Ωραίο μάτσο αυτό. Τρίκαλα ΕΣ Πάρτι την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι χωρίς τηλεοπτική μετάδοση. Απόλλων Λάρισα Σάρι στο Εθνικό Στάδιο Λεκαζάρ με Web TV. Καλυθέα Βέρεια χωρίς τηλεοπτική μετάδοση και Καραϊσκάκη Σάρτας Παναχαϊκή με τηλεοπτική μετάδοση. Δηλαδή ο Άρης θα ξέρει και το αποτέλεσμα. Οπότε δηλαδή η Κυριακή έχει ταυτόχρονα Άρη και ΠΑΟΚ Κυριακή. Κασιόπη ΠΑΟΚ και. Να ενημερώσουμε κιόλα και του φίλου εφόσον το δείχνει το WebTV ότι σήμερα βάλαμε και τέταρτη τηλεόραση στη Μαρμίτα. Οπότε η μία τηλεόραση θα μπορεί να δείχνει από το WebTV. Νομίζω πιο φρόνιμο για τον κόσμο. Άρη σας άλλες και οι άλλες τρεις θα δείχνουν το παιχνίδι. Το πιο φρόνιμο για τον κόσμο του Άρη να κάνει εκδρομή στη Λάρισα να υποστηρίξει την ομάδα από κοντά. Λέω, όποιοι δεν πάνε και θέλουν να το δουν από το WebTV, τους παρέχουμε τη δυνατότητα. Γιατί βάλαμε και τέταρτη, κουμπώσαμε και τέταρτη τηλεόραση σήμερα. Πάντως ο Κόκκινος, πώς είδε από το Ηρακλής TV τον Αγροτικό Αστέρα με τον Ηρακλή, χωρίς να το δείχνει το μάτς, αυτό είναι μια αγωγή. Η οποία, του λέω, το μάτς το είδες Γρηγόρη. Το είδα. Αφού λέει δεν το έδειχνε. Το έδειχνε το Ηρακλής TV. Τώρα έρχομαι εδώ, μου λέει, ρε Γραφτόπουλε, τα παιδιά εδώ από το site, λέω τι. Ο Κόκκινος λέει, πού το είδε λέει, το μάτς του Ηρακλή. Λέω, μη είπε, το έδειχνε το Ηρακλής TV. Λέω, αφού το Ηρακλής TV λέει δεν το έδειχνε. Το φαντάστηκε, το οραματίστηκε. Μα αυτό λέει ψέματα χωρίς λόγο, λέει. Δηλαδή, το να πεις ένα ψέμα, να καλύψεις κάτι και τα λοιπά, να πεις ένα ψέμα. Αλλά το να είσαι παθολογικός ψεύτης, όπως είναι ο Κόκκινος και ο συγχωρεμένος ο γελαστός, είσαι ο γελαστός με τον Κόκκινο. Δεν είναι εγωιτευτικό αυτό μας τον Γρηγόρη. Φίλε, είχαν καθίσει μια μέρα και είχαν διαγωνιστεί ποιος θα πει τη μεγαλύτερη φαντασίωση. Και η πλάκα ήταν ότι λέγανε, ο συγχωρεμένος ο γελαστός και ο Κόκκινος. Και τι λέγανε, μας βάζαν και εμάς μέσα στα. Κάτσε αυτό, εμάς, γιατί μας βάζετε μέσα στο ψέμα. Αφού εμείς δεν ήμασταν από. Τι γέλιο, ρε φίλε. Ασύλληπτο γέλιο. Ασύλληπτο γέλιο, Γρηγόρης Κόκκινος. Είδα το μάτς Αγροτικός Αστέρας Ηρακλής. Πού το είδες, στην Ηρακλής TV. Μου λένε εδώ, εγώ δεν το πήρα χαμπάρι. Λέω αυτό πώς το έδωσε το μάτς. Κοιτάξτε, όταν υπάρχει το Ηρακλής TV και κάνει μετάδοση, όλα τα sites και το σπορ το μεταδίδει κανονικά. Παίρνει το link και το μεταδίδει. Εντάξει, γιατί... Είναι νόμιμο αυτό. Είναι. Σαφέστατα, ναι. Πάρα πολύ. Δεν έχει κάτι να κλουπ. Μια χαρά το μεταδίδουν. Από εκεί και έστρα, τι άλλο έχουμε να πούμε για ποδοσφαιρικές ομάδες. Έχουμε κάτι άλλο πλήν ποδοσφαίρου να πούμε. Για τον Παναθηναϊκό να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σπρώχνεται. Σπρώχνεται τον Παναθηναϊκό. Για να σώσει την κατηγορία. Ναι, του χιλιάδε τώρα δηλαδή. Κοίταξε αυτά που γίνανε στο μάτς. Σήμερα βλέπαμε με τον γιατρό το μάτς. Παναθηναϊκός. Λαμία. Λαμία. Τέτοιο αντιπαναθηναϊκό άντρα δεν έχω δει, ρε φίλε. Δεν είναι σωστή ξάθηρη, γιατρέ. Ναι. Μετά θα το δούμε το παιχνίδι. Στο καπάκι. Στο καπάκι. Το είδα. Πω τι γέλιο. Ο άνθρωπος είναι τόσο αντιπαναθηναϊκός, ο γιατρός. Oh. Τόσο αντιπαναθηναϊκός, αφού στο 1-0, στο 1-0 που του κάνει ο Παναθηναϊκός, τον έχει πιάσει κρύος υδρότας, καλυμαντήλια αυτά και τα λοιπά. Εντάξει. Ευτυχώς ο Τζεβελέκος. Τι γέλιο του Τενέ. Το γέλιο του Τενέ μετά το μάτς. Απολαυστικός. Ναι. Σου λέει, εμείς ανεβήκαμε κατηγορία. Μεγάλη υπόθεση για τη Λαμία. Δεν το έχει κάνει ποτέ. Αν κρατήσουμε την ομάδα στην κατηγορία σε συνδυασμό με αποκλεισμό σε Παναθηναϊκό. Πήρε και Αρμίτσο Ορτέγκα από Όφη. Πολύ καλή προσθήκη. Πολύ καλό. Μπροστά. Μπροστά, ναι. Μπροστά, ωραίο Ορτέγκα. Ναι, ναι, πολύ καλό. Νομίζω για την ομάδα της Λαμίας είναι ιδανική λύση. Ναι. Δυστυχώς δεν έχει καλά άκρα επιθετικά. Ναι. Είναι μια ομάδα που βασίζεται πάρα πολύ στον πίτη και είναι προβλέψιμη. Έχει έναν προσάρμοστο Βάντερσον, ο οποίος έχει πολύ ποιότητα αλλά μυαλό καθόλου. Ο Βο, εντάξει, δεν έπιασε φέτος. Δεν κάνει για την κατηγορία αυτή. Είναι για πιο στατικό ποδόσφαιρο. Είναι το κλασικό 4V εθνικής, δηλαδή. Στο μέσα στην περιοχή, στη δύναμη, στη μονομαχία. Πετροπουλίζει. Να το πω έτσι, αδόκιμο. Όχι, όχι, όχι. Το οποίο το αφήσαμε. Εντάξει. Για να κοστίσει, ποιο δικάζουμε τη Δευτέρα. Δεν ξέρω. Πρέπει το. Τη Δευτέρα. Να το κάνουμε έτσι, ναι. Πιο. Να το κάνουμε πιο. Πώς το λένε. Εγώ πήρα πρωτοβουλία και αποφάσισα ποιον θα δικάσουμε. Όχι, όχι, όχι. Μην το πεις ακόμα. Θα σκεφτούμε. Από αθλητικό ή από πολιτικό χώρο. Νομίζω ότι το αθλητικό δεν είναι τόσο πολύ. Ένα αθλητικό και ένα πολιτικό, νομίζω, ένα κοινωνικό ίσως, μετράει πάρα πολύ. Από το καλλιτεχνικό στερέωμα θα δικάσετε κόσμο. Από το καλλιτεχνικό στερέωμα
πιστεύω πως... Πρέπει να είναι κάτι πολύ επίκαιρο για, να... Πολύ επίκαιρο. Για να πιάσει. Yeah. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή πείτε έναν καλλιτέχνη ο οποίος είναι διαχρονικός ότι επηρεάζει όλες τις κοινωνικές μάζες, είναι ένα φαινόμενο. Για μένα ο Βασίλης Καράς είναι φαινόμενο. Βασίλης Καράς. Διαχρονικός. Όταν ακούω 20 χρονών παιδιά, πρωτοετή στο πανεπιστήμιο, να λέει διασκεδάζουμε και ακούμε καρά, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κοίτα να δεις. Ένας καλλιτέχνης. Ένα παράδειγμα. Όχι, όχι. Για μένα ένας καλλιτέχνης ο οποίος θα μπορούσε να μπει σε αυτή τη διαδικασία θα ήταν ο οποίος έχει εμπλακεί και σε πολιτικά θέματα. Παράδειγμα, Μίκης Οδωράκης. Με τεράστιους καλλιτέχνες ενεπλάκει και στα πολιτικά. Ναι. Αυτό θα ήταν μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Πολιτικοποίησε τη μουσική του. Δηλαδή, θα πεις ναι. Τέχνη... Τώρα ο Καράς είναι ο άνθρωπος, είναι τραγουδιστής. Δεν έχει μπλέξει με άλλα πράγματα. Γιατί πράγμα, ο άνθρωπος είναι καλλιτέχνης, καθαρός. Ναι. Δεν έχεις για κάτι να τον. Καρά. Χωρίς φωνή έγινε τραγουδιστής. Έτσι λέω εγώ. Ούτε οι διανοίες και οι εθνοσωτήρες. Άμα έχεις και πολύ ουίσκι, τα ακούς όλα. Φαινόμενο. Φαινόμενο είμαι εγώ. Τι ομάδα θα μπορούσε να ήταν ο Βασίλης Καράς? Ξέρουμε τι είναι, αλλά Ηρακλής. Είναι Ηρακλειδέας. Δεν ξέρω τι είναι. Όχι, ο Τερζής είναι Ηρακλειδέας. Καλημέρα καταρχάς. Ναι. Ένα που μπορεί να δικάσεις, ναι. Έτσι σφαιρικά, ναι. Είναι ο Νότης Φακιανάκης. Ναι. Θέλω να πιστεύω. Ναι. Ναι, είναι μια αμφιλεγόμενη. Μια αμφιλεγόμενη. Μπορεί να δικάσεις τον Γιάννη τον Μπουτάρη. Το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Δεν είναι καλλιτέχνης όμως. Δεν είναι καλλιτέχνης. Και τι έγινε. Από το πολιτικό. Είναι πολιτικός. Ναι. Είναι μέσα στα κοινωνικά δρόμενα, δεν το κατάλαβα. Εδώ μπορεί να δικάσει και σένα ή τον εαυτό του ακόμα. Μπορεί να δικάσουμε την εκκλησία που λέει όχι στο συλλαλητήριο. Αυτό είναι πραγματικά. Δηλαδή, άκουσα τον αρχιεπίσκοπο, τον προκαθήμενο της εκκλησίας. Να προσέχουμε γιατί αυτοί κάνουν και μηνύσεις. Άκουσε με να σου πω, εγώ προσέχω πώς μιλάω, δεν είμαι σαν και σένα. Εντάξει. Για σένα το λέω. Είναι αρχιεπίσκοπος Ελλάδος πλην Κρήτης. Εντάξει, για να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Λοιπόν, άκουσα να λέει ότι είναι πλην Κρήτης. Η Κρήτη είναι αυτοδιοίκητο. Όχι, ναι, όχι, όχι, όχι. Ανήκει απευθείας στο Οικονομικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Ακριβώς, γιατρέ μου. Μπορείς λοιπόν, ναι. Όταν το άκουσα και όταν άκουσα και λέω ότι να είμαστε εναντίον της, το όνομα να δοθεί Μακεδονία κτλ. Αλλά και εναντίον των συνταλητηρίων. Ναι. Εγώ έχω κουφαθεί. Πάντως, ακόμα δεν ξέρουμε. Κίνηση λέει Θερμαϊκού. Αυτός ξεκίνησε λέει το θέμα της. Του συνταλητηρίου. Ξέρεις πάντως. Ποιος είναι αυτό. Βλέποντας... Κίνηση Θερμαϊκού. Έτσι λέγεται αυτό. Αυτός που ξεκίνησε μέσα από το Facebook. Ναι, δεν ξέρω ποιος. Δηλαδή ποιος το ξεκίνησε, ποιος το πατρονάρει αυτή τη στιγμή. Να τον γνωρίσουμε, γιατί δεν υπάρχει κανένας που το ξεκίνησε. Και ας μην ξεχνάω και κάτι ακόμα. Τρομερό. Να πω και κάτι ακόμα. Ποιος θα μιλήσει. Ωραία, πήγαμε όλοι κάτω. Θα πάμε. Ναι. Ποιος θα μιλήσει, θα πει. Είναι απρόσωπο, είδες. Είναι, το βάζουν τρικλοποδιά. Φοβερό. Οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, ναι. Για εκείνη την εκείνη το Σαββατοκύριακο. Βροχές! Λένε ότι θα είναι από το πιο κρύα του χειμώνα. Μπορεί να έχουμε και χιονοπτώσεις. Και αρνητικές θερμοκρασίες. Όταν θα γίνει το συλλαλητήριο. Δεν πειράζει, έξω κρύο, καιρός για δύο. Εντάξει. Δηλαδή αυτό είναι τεράστιο το ρίσκο. Πάντως τα κόμματα, η εκκλησία, οι θεσμοί, ούτε καν ο ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ, κανεί, καμία. Μόνο Μακεδονικός έβγαλε τέτοιο. Ναι. Πριν από λίγο το διάβασε ο Καμόρα. Ναι. Και δεν ξέρω τώρα τι να σου πω, φίλε. Πάμε στις γραμμές 2-31-0-90-90. Μηνύματα δεν είχαμε σήμερα. 98-80-90. Θα τα ανοίξω εγώ. Θα τα ανοίξω εγώ τα μηνύματα. 2-31-0 λοιπόν 90-90-90. 98-80-90. Πώς δεν έχει, έχει. 9-55 και ενώ το μήνυμά σου το 54.340. Κωστή, καλημέρα και καλή χρονιά. Ανέφερε, σε παρακαλώ, τον εργασιακό μεσαίωνα που υπάρχει στα τηλεφωνικά κέντρα του ΟΤΕ στη Θεσσαλονίκη. Με μισθού 400 ευρώ, ενώ ο προϊστάμενο παίρνει 2.000. Για απόλυτη εργασιακή παράγκα, Τάσος λέει από Κιλκής. Τι να κάνω, δεν μπορώ να τα αλλάξω. Οι κομμουνιστές οι οποίοι είναι σήμερα στην εξουσία, νομίζω μπορούν να φέρουν μια ισορροπία σε αυτόν τον εργασιακό μεσαίωνα. Και επίσης... Δεν είναι μόνο στον ΟΤΕ αυτό το πράγμα. Είναι σε πολλές επιχειρήσεις, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα. Οι κομμουνιστές παίρνουν 1.200 ευρώ και άλλοι χολύπτες παίρνουν 800. Άλλοι εικονολήπτες, άλλοι ξέρω κι εγώ άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν στους δρόμους δημοσιογράφοι παίρνουν 400. Μην τρελαθούμε κιόλας. Θα πάρουμε τις γραμμές. Μία είναι μόνο. Εφαρούσε άλλη μία, αλλά βαρέθηκε αυτός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος. Ξαναπάρε, φίλε. Τι.
Άρα είναι. Έβαλε μόνο στο τρικολοποδία στον εαυτό του. Ραπ, σήμερα είδα και την ομάδα μου και τον Γαύρο. Ο Μυραλάς ανύπαρκτος με κάτι μάγουλα σαν του Καστανίδη. Ο Δέος Ζουνίδης έχει την ομάδα τελείως αδούλευτη. Γιάννης από Μέγαρα. Καλησπέρα, Λάνια. Καλή εκπομπή από Γκλοπ. Τα περιουσιακά. Μεγέθη. Μεγέθη. Η μία. Φίλε. Μια αθλητική εταιρεία. Δεν βγαίνει το θήτα. Ναι. Λοιπόν, άσχετο ραπ, ρώτα τον γιατρό αν έβγαινε για καφέ με Μάνο, Λαδό, Κόσμο ταυτόχρονα. Ποιος είναι ο Κόσμος? Δεν καταλαβαίνουμε, ρε φίλε, στείλτε καλά. Τα μηνύματα λίγο περίεργα έρχονται, δεν ξέρω, δεν βγάζω άνοιγμα. Για τον Άρη μιλάει. Εγώ θα δώσω ποια είναι η δική μου εκτίμηση για τη δεύτερη ομάδα στη Football League. Τη λέω από τώρα. Πιστεύω μετά τον Άρη θα ανέβουν τα Τρίκαλα. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Έλα ρε, 100.000 καλέ ένας φίλος για τον Άρη, άνοιγμα έμεινε από πέρυσι, το οποίο θα ξοφλήσει μέχρι το Γενάρη ο Καρυπίδης. Δόξα Τρίκαλα, Παναχαϊκή θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση, ίσως και την τρίτη. Ένα μήνυμα ακόμα γιατί έχει πολλές γραμμές. Αν και η Παναχαϊκή είναι πιο πολύ μέσα στα διαπλεκόμενα, να ξέρεις γιατρέ μου. Είναι με την ΣΥΡΙΖΑ. Παναχαϊκή βλέπω κι εγώ. Παρότι το ρόστερ τη είναι. Τα Τρίκαλα. Η Παναχαϊκή. Εγώ βλέπω τα Τρίκαλα. Βρε ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ μαζί σου. Αλλά η Παναχαϊκή είναι πολύ με τον Αλέξη. Δεν θα διαφωνήσω. Εάστα τώρα να διαβάσω τα μηνύματα. Ο Νίκος. Από την Καστοριά. 300.000. Από πού διαβάζει τα μηνύματα, από το κινητό σου? 300. Και γιατί βρει τον κόκκινο που διαβάζει τα μηνύματά του, δηλαδή από εκεί? Είναι προσωπική μου φίλη. Στη Βόρεια Ελλάδα απαιτούν τοποθέτηση με Λιζανίδη. Δεν με αφήνεται να μιλήσω. 300.000 αεξίδες στη Βόρεια Ελλάδα απαιτούμε τοποθέτηση με Λιζανίδη για το Σκοπιανό. Αγόρι μου. Ο Κυβρακίδης έχει κλείσει εδώ και καιρό στον ΠΑΟ και το καλοκαίρι. Το κόστος της μεταγραφής, τα 500.000 Παοκάρα λέει, κρίνει. Μαγιά μα τον πάρει. Γιατρέ, φαντάζομαι στον γκολ του Βαζέγα στο Άμστερνταν οι αιμορροίδες θα είχαν γίνει κατακόκκινες. Μέχρι να γίνει ο παραλεπτικός στο ΆΚΑ και το 0-3, μιλάμε για στο σχολείο. Δεν μπορούσα να πω τίποτα. Για το τεπελόσκυλο το Μάτζιο στο Εγάλιο είναι μια αποτυχημένη μεταγραφή του Εγάλιο. Ο γελαστός υπάρχει και ταξιτζής. Κότσο, και αυτός λέει ζει και βασιλεύει. Δεν καταλαβαίνω, πολύ περίεργα μηνύματα. Καλημέρα, ναι! Στο κινητό μου είναι καλύτερα. Ναι! Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι. Καλό θα ήτανε, ναι, και εσύ, αν και εσύ όχι τόσο, αλλά κυρίως ο γιατρός, να μένετε στις ομάδες και να μην μιλάτε για οπαδικά κινήματα. Γιατί, για τον κάθε Super 3, αυτόνομη σειρά 10, είτε σειρά 4. Γιατί. Τι θα πει οπαδικό κίνημα, ταυτοποίησε το, δώσ' το μια. Κάτι, χρωμάτισε το για να το καταλάβουμε. Τι θα πει οπαδικό κίνημα. Π.χ. το Super 3 που είναι στον Άρη ή την αυτόνομη σειρά 10 που είναι στον Άρη. Τι θα πει οπαδικό κίνημα, δηλαδή ποια είναι η στόχευση, τι σκοπιμότητες υπάρχουν. Δώσ' μου, ρε παιδί μου, ένα κεντρικό αφήγημα, τι θα πει οπαδικό κίνημα. Για το σύνδεσμο λες τώρα. Ναι, τι θα πει οπαδικό κίνημα, εκφράζει, είναι κάτι πολύ απροσδιορίστο. Εκφράζει. Ναι, εκφράζει. Εκφράζει τον περισσότερο λαό της ομάδας. Μια μειονότητα είναι. Τι μια μειονότητα είναι, ρε παιδιά, 200-300 άτομα. Δηλαδή, στην οπαδική βάση μιας ομάδας, αυτή η σύνδεση είναι απειροελάχιστη. Χρειάζεται και αυτό, αρκεί να είναι στις κερκίδες. Χρειάζεται και αυτό, είναι η γνώμη μου. Όχι, τι θα πει κίνημα. Στην κερκίδα. Δώσ' μου, δώσ' μου. Κάποιος, φίλε, πρέπει να οργανώσει την κερκίδα. Περίμενε, τα συνθήματα αυτά, τι θα γίνει. Φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση. Έχεις δει ότι θα πει κινηματική δράση. Σταθείτε λίγο. Πιστεύεις ότι ο λαός των ομάδων τους χωνεύει τους οργανωμένους? Πότε κανένα. Στον Άρη, ναι, ρε φίλε. Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις. Ακούνε Super 3 και τους γυρνάνε. Δεν ήταν αυτά τότε. Βρε, ακούσε λέω. Ακούνε Super 3 και τους γυρνάνε. Όχι, κάνεις λάθος. Τι λες, ρε. Κάνεις λάθος. Βρε, ακούσε λέω. Κάνεις λάθος. Δεν είναι έτσι. Ακούνε Super 3. Δεν είναι έτσι. Δεν τα ξέρεις για τον Άρη. Δεν τα ξέρεις για τον Άρη. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Εγώ δεν υπήρξα στη ζωή μου Σουπερά, αλλά εγώ τους συνδέσμους τους θέλω να είναι στην κερκίδα και να είναι δυναμικοί. Σου λέω για τον κόσμο. Στους 100 φιλάθλους απλούς, ένας που γουστάρει τους οργανωμένους. Εγώ απλός φιλάθλος είμαι, ρε, δεν είναι γραμμένο στο σύνδεσμο. Τι να σε κάνω. Άκουσες τι είπε όμως ο Βασίλης, τους στέλνει στην κερκίδα, μέχρι τα κάγκελα, όχι στη διοίκηση. Εκεί χρειάζονται για να γίνονται ωραίες. Συμφωνώ, παλικάρι μου, έχει αλλάξει. Χρειάζονται αυτά. Λοιπόν, φίλε, ο κόσμος δεν σας γουστάρει. Πάει. Άσε μας, ρε, να σου πω κάτι. Άιντε, Αγγλία είμαστε τώρα εδώ, τι είμαστε τώρα. Η έννοια της κινηματικής δράσης σημαίνει κοινοφελές έργο, δηλαδή να κάνεις συσρίτια, τέτοια πράγματα δεν έχω δει από τα παδικά κινήματα. Τι λες, ρε φίλε. Φιλανθρωπικό ίδρυμα είναι, ρε. Τι λες, ρε φίλε. Η ΑΕΚ για τη μάνδρα τώρα τι έκανε. Τι έκανε. Την original. Θα μας τρελάνεις. Η ΑΕΚ, η original τι έκανε. Τα έκανε πλακάκια με τον Μελισσανίδη.
και δηλαδή, ρίξαν την ΑΕΚ. Αυτή η εθνική για την πάρη τζάμπα με λησανή. Δηλαδή να πεις κινηματική δράση στη ΣΕΚ Φάουλη. Στη Ράγιο Βαλικάνο. Η original. Στην Ελλάδα. Η original. Η original. Η original. Η original. Ο Super 3 ήταν ο Σκόρδας, ο Σαουρίδης και όποιος διόρισε ο Super 3. Κοστί, άσε αυτά που ξέρεις τώρα και τον κόλογο. Άστα ρε τώρα σε μένα αυτά τα πεις. Άσε τώρα, άσε τώρα, θα μας πεις τώρα ιστορίες τώρα. Βγήκες από το αγώσο, από το τσόφλι σου τώρα, μας πεις για τα κινήματα τώρα. Περίμενε ρε φίλα, αφού άλλος θέλει να του πω, περίμενε, μην μπλέκεσαι. Λοιπόν, πρόσφατη, ο Super 3 Περέας και ο Super 3 μαζί ο κεντρικός που μαζέσανε τρόφιμα και ρούχα για τη μάντρα. Γι' αυτό που έγινε με τα ρέματα. Εντάξει, σε κάλυψα. Το κάνατε αυτό. Το κάναμε, μια χαρά το κάναμε. Δεν σου στείλω τη δημοσίευση στο Facebook να ηρεμήσεις. Όταν δεν ξέρεις θα μιλάς. Και θα πιάνεις το στόμα σου και θα λες αόριστα πράγματα. Όχι, γιατί γιατρέ, για αυτό που λέει το παιδί, ναι, κοίταξε, το ξέρω και εγώ κάτι, γιατί είμαι από την Περαία, έτσι. Καταρχήν να πω κάτι. Αφού το είδες την κινηματική δράση, εγώ δεν θέλω να τη διαφημίσεις. Ωραία! Έλα, πλάκα για... με κάνει τραβού την αμφισβητήσει. Την κέρασε αυτό. Δεν αμφισβήτησε. Δεν βγήκε να το πει αυτό το παιδί. Εσύ τον αμφισβήτησε. Εγώ και, πιστεύω και ότι ακόμα και σε αυτά τα πλαίσια. Άκου να σου πω κάτι. Ω, από κάτι δεν βρει να πει, ρε παιδί μου. Τι πράγμα είσαι. Τι σαύρα είσαι, ρε παιδί μου. Δυστυχώς ή ευτυχώς στην κοινωνία έτσι πως είναι δομημένη, ό,τι και να έχει σχέση με αγαθοεργία, δυστυχώς ποινικοποιείται. Δηλαδή πιστεύουν ότι υπάρχει μια ιδιοτέλεια πάντα. Για μένα προσωπικά η παροιμία το κάνει το καλό και ρίξει το γυαλό δεν εφαρμόζεται από κανέναν ούτε από το είσαι κίνημα. Φίλε, από, ποιο... από τα δίθεν κινήματα των οπαδών. Σε ποιο κίνημα είσαι, φίλε. Δηλαδή. Εγώ. Ναι. Εγώ. Αλλά θέλω να μου πει. Είμαι φίλαθλο του Άρη. Ναι, και τι θα πει φίλαθλο του Άρη. Δηλαδή αποκτά ταυτότητα έντο φίλαθλο του Άρη. Τι είναι αυτό. Ναι, φίλε, γιατί... είναι φίλε, μια προσωπική ρε, επιλογή. Είναι σαν να λέμε κι εγώ επειδή έχω μια σεξουαλική τάση με του κινήματο αυτού σεξουαλικά. Με δουλεύει τώρα. Αυτό είναι μια προσωπική επιλογή. Αλλού ξεκινήσαμε. Έλα αλλού τώρα. Όπου και να το πα. Όπου και να το πα. Ανώμαλε πα με γυναίκε. Πού σου να χαθεί, δεν τρέπεσαι. Η έννοια τη κινηματική δράση δεν μπορεί να γίνει με φορεί του συνδέσμου. Το λέω ευθέω. Μα έγινε. Τι εννοεί. Σου έδωσε ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα. Okay. Και μου λες μετά για τη διαφήμιση. Okay, okay, okay. Εγώ το αφήνω στην άκρη. Okay, okay. Δυστυχώς έχετε ποινικοποιηθεί λόγω συνδικαλιστικής έτσι, δραστηριότητας, λόγω διείσδυσης σε διοικητικά δρόμενα και επιρροής. Για όλα αυτά, για όλα αυτά ο εξής, πώς λέγονται ρε παιδιά, ο πρόεδρος ο παλιός της. Τον, Χατζηχρήστος. Ο πρώτος σύνδεσμος επαγγελματιών οπαδών ήταν η ορίτζινα του Χατζηχρήστου. Και μετά ακριβώς. Όλοι για όλα, το για όλα αυτά, και λοιπόν. Ο Χατζηχρήστος και να του σου και την καλημέρα γιατί είναι και γνωστό. Και Κατερινιώτης νομίζω, είναι από εδώ βρελά. Δηλαδή. Εντάξει, τώρα ας μην το ψάξεις από εκεί πέρα. Πάμε γρήγορα, οι γραμμές πέφτουν. Καλημέρα. Έλα, ναι. Πάμε. Ναι. Έλα, καλημέρα. Ρα. Καλημέρα, φίλε. Πριν στον πρόλογο δεν κατάλαβα. Η Νέα Δημοκρατία είναι κομμουνιστές. Όχι. Ποια είναι η Δημοκρατία. Αφού τη Δευτέρα ο Τσακαλώτος με τον Άδωνη θα ψηφίσουν μαζί το πολυνομοσχέδιο και το μνημόνιο το τρίτο ψήφισαν μαζί. Πόσοι ΣΥΡΙΖΑ είναι οι κομμουνιστές, άρα γίνονται δημοκρατίες οι κομμουνιστές. Άμα ψηφίζει τα ίδια φυσικά. Αλλά ο κομμουνιστής, έλα εδώ τώρα. Ναι. Γιατί να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ Νέα Δημοκρατία, ρε παιδιά, γιατί το λέτε ανάποδα. Μισό λεπτό. Όταν λέει είμαι αριστερός, πρέπει να έχει άλλη τάση. Ο δεξιός, ο δεξιός τον έχουμε ζήσει, τον Πασοξή τον έχουμε ζήσει. Εσύ, σαν αριστερά, κυβερνάς πρώτη φορά. Από σένα. Ποιο είναι αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ. Τρελαθήκαμε, ρε. Να πηγαίνει άρα, ο ΠΑΜΕ. ΣΥΡΙΖΑ... Ναι, δεν μπορεί άρα, να πηγαίνει ο ΠΑΜΕ και να του απαγορεύεται την απεργία, ας πούμε, και τέτοια. Ναι. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αριστερά. Γιατί του λες κομμουνιστές τότε. Γιατί, σαν αριστεροί δεν βγήκανε μπροστά, τι είναι. Όχι, δεν είναι αριστερά. Πώς δεν είναι αριστεροί. Πώς δεν είναι αριστεροί, ρε. Ο Τσίπρας τι είναι. Τι είναι ο Τσίπρας. Δεν είναι αριστερός ο Τσίπρας. Όχι. Συνασπιστής είναι. Τι συνασπιστής. Συνασπιστής είναι. Άθεος δεν είναι. Επειδή τα βρήκε με την Εκκλησία. Αντιαμερικάνος δεν είναι. Επειδή τα βρήκε με τον Τραμπ. Συνεξουσία είναι. Δεν τρέπεσε λίγο. Τι κακές κουβέντες λες. Πώς. Περάσαν τρία χρόνια από τότε. Τα έλεγε αυτά. Πάει, τι να κάνει την Κολοτούπα. Ψηφίζει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία μνημόνια και πολυνομοσία. Δεν ποινικοποιώ το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Παρέα με τον Καμένο κάνει. Τον αριστερό, ούτε τον Καμένο. Που να νίκει στη δεξιά. Ο αριστερό περιμένω. Κολοτούπα στα τέσσερα. Τον αριστερό περιμένω, φίλε. Καλημέρα, επόμενο. Τον αριστερό περιμένω ενάντια στα μνημόνια. Η δεξιά στα τέσσερα ήταν και το Πασόκ. Υποτίθεται ήρθατε. Να αλλάξετε την κατάσταση. Αγόρι μου. Στα μνημόνια. Μη. Καλημέρα. Εγώ από τον Τσίπρα για το μακεδονικό. Περίμενε φίλε, περίμενε. Τον έπιασε λόγω διάρρη τώρα. Εγώ για τον Τσίπρα που για το μακεδονικό δεν έχω απέτηση. Από τον
Σαββίδη που θέλει πατριωτικά κόμματα να κάνει, ακόμα ανακοίνωση δεν έβγαλε για το μακεδονικό. Κάτσε ρε φίλε, σε άκουσα να το λες. Ναι. Για ποιο λόγο να το πει να το κάνει ο Σαββίδης? Γιατί οι πατριώτες. Γιατί, δεν... Όχι, μισό λεπτό. Έχει κάνει κανένα ποντιακό σωματείο ακόμα συμμετοχή να πει συμμετέχουμε κακός, πλέον στο διαδήλωση. Κακός. Στην εκδήλωση αυτή. Κακός. Γιατί να το κάνει, γιατί να το κάνει ο Τσίπρας? Άκουσε με. Γιατί, όχι ο Τσίπρας, γιατί να το κάνει ο Σαββίδης? Συγγνώμη φίλε λίγο, ναι. Γιατί να το κάνει ο Σαββίδης? Γιατί να το κάνει ο Σαββίδης? Ναι. Γιατί να μην το αφού κάνει. Ο Τσίπρας είπε όχι. Εάν πει ναι, αυτό θα γίνει σε κόντρα και δεν θα μπορέσει να πάρει το επόμενο, το επόμενο έτσι, το εμπορικό του έργο. Το πατριωτικό που πάει τότε για το κόμμα. Ας έρε, το χρήμα μιλάμε τώρα, μιλάει. Εσύ το είπες αυτό το πράγμα. Η Μαρμίτα μιλάει, εγώ το λέω. Καλημέρα, ναι. Έλα. Ναι. Δεν μου λες. Ναι. Από το Σαββίδη περιμένεις να βγάλει ανακοίνωση για το μακεδονικό. Ναι, να κατεβάσει τους παοξίδες κάτω, ναι. Σαν Μακεδόνια. Περίμενε. Ναι. Περίμενε. Το περιμένεις ως... ως ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ ή το περιμένεις γενικότερα ως πρόσωπο της επιχειρηματικότητας ή ως πρόσωπο που έχει πολιτικές βλέψεις? Ως ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ το περιμένω. Ναι. Σκέτος ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί? Όχι, τίποτα, απλά. Αυτός είναι ιδιοκτήτης. Πάντως, στο Ρώσικο Κοινοβούλιο ψήφισε το αντίθετο, έτσι. Ο κύριος Άντρης, ως βουλευτής του Ρωσικού Κοινοβουλίου, τα Σκόπια τα λέει Μακεδονία. Άντε μπράβο, Μακεδονομάχη. Άντε μπράβο. Δεν μιλες τώρα. Άντε μπράβο. Ναι, δεν μιλες τώρα. Ναι. Με το μολέδο τι έγινε, έκλεισε, τι έγινε. Καληνύχτα, επόμενη γραμμή, πηδάς το θέμα. Για χαρά, το κάνεις έρωτα, προκτικό. Επόμενος, ναι. Καλημέρα, μάλι... παιδιά. Καλημέρα, κύριε. Ο Νόντας ο Ραδίτης είμαι, τι γίνεται? Γεια σου, Επαμεινώντα. Παναθηναϊκός, από ό,τι θυμάμαι, Νόντα μου, Άννα, γεια σου, μεγάλη. Πολλά τα θυμάται αυτό το παιδί, ρε παιδί. Τους τσεκάρω όλους, μη φοβάσαι. Να κάνω μια διορθωσούλα πριν που λέγατε για το Πατριαρχείο. Για την Κρήτη μιλάμε τώρα. Ναι. Καλά έλεγα εγώ, Κρήτη είναι. Εκτός από την Κρήτη είναι και τα Δωδεκάνησα εμείς. Η Ρόδος, η Κάλυμνος και τα λοιπά. Και το Άγιο Όρος. Α, και εσείς και το Άγιο Όρος υπάγεται στο Πατριαρχείο. Και τα Δωδεκάνησα είναι στο Πατριαρχείο. Είναι στην Βλαδική Εκκλησία, όχι, δεν είναι στην Βλαδική. Τα Δωδεκάνησα. Γιατί λένε πλην Κρήτης, ας πούμε, γι' αυτό το. Απλά είναι τεράστια Κρήτη, γι' αυτό. Και τα Δωδεκάνησα γιατί ενσωματωθήκαν με την Ελλάδα το 1947. Το 47, ναι. Ωραία. Να είσαι καλά, ευχαριστώ, ρε Ροδίτη. Και το Άγιο Όρος δεν υπάγεται πουθενά. Εντάξει, αυτό είναι. Το Άγιο Όρος έχει διοικητική υπαγωγή στο Πατριαρχείο και αυτό. Όχι. Αμπράβο. Έχει, λοιπόν, όχι, όχι, έχει, αυτό έχει. Μόνο έχει, η μονή. Έχει αυτονομία. Η μονή εσφιγμένου δεν έχει στον Πατριάρχη. Αυτό συνολικά ναι, η πολιτεία δεν έχει, ναι, έχει μια αυτονομία, έχει ένα αυτοδίκητο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχει μια διοικητική υπαγωγή στον Πατριάρχη. Γιατί συλλειτούργησε με τον Πάπα. Η μονή εσφιγμένου, ναι. Σωστά. Αρχικά να πω ότι προηγουμένως που άκουσα τον γιατρό και είπε ότι θα πάρουμε το διπλό στη Λιβαδιά. Το πιστεύω εγώ. Ναι. Το πιστεύω ότι ο Λεβαδιακός είναι ντεφορμέ. Ο Παναθηναϊκός παίζει κάπως υποφερτό ποδόσφαιρο συγκριτικά με το Λεβαδιακό. Πολύ πιθανό. Δεν μπορεί αυτός ο Παναθηναϊκός να μην κάνει ένα διπλό. Καλύτερη ευκαιρία από αυτή δεν υπάρχει. Επαναλαμβάνω, με συγκινείς. Όχι, εγώ ξέρεις κάτι, είμαι άνθρωπος πολύ αντικειμενικός. Το ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο και το συνέστημα, συνέστημα μέσα από τις ομάδες. Ναι. Εντάξει, σίγουρα θέλω να κερδίσω ο Λεβαδιακός, αλλά δεν βλέπω νίκη του Λεβαδιακού το Σάββατο. Εκεί καταλήγουμε. Γι' αυτό έλουσε κρύος υδρότας. Άλλο το θέλω. Έπιασε κρύος υδρότας. Ναι. Εντάξει, τώρα με τη Λαμία, μια πρόκριση του Παναθηναϊκού με το 4-1. Θα έδινε πολύ μεγάλη αυτό που το λένε στις πύρες στον κόσμο του Παναθηναϊκού το πουθενά. Ενώ τώρα κρύωσε πάλι ο κόσμος του. Δηλαδή εκεί θα είναι πάλι στη μιζέρια, στη φαγωμάρα. Ρε αγόρι μου. Γι' αυτό ήθελα να μην περάσει ο Παναθηναϊκός. Όχι, δεν με νοιάζει. Ξέρω ότι θα πάρει το κύπελο. Ναι, νομίζω. Αλλά το να γυρίσει ένα 4-1 από αυτές τις συνθήκες δίνει μια όθηση ψυχολογική σε έναν αθλητικό οργανισμό. Ποιο σου είπε ότι ο λαός του Παναθηναϊκού κρύωσε? Κρύωσε σήμερα. Ψιλοξενέρωσε τώρα. Τώρα να βλέπει τον Τενέ να χαμογελάει εκεί πέρα, ψιλοξενέρωσε μεταξύ μας. Δεν ξενερώνει ρε φίλε, Παναθηναϊκός είμαι. Εσύ είσαι ό,τι πιο αντιπαναθηναϊκό υπάρχει. Θα μου πεις εσύ για τον Παναθηναϊκό. Ναι, εγώ αυτή τη στιγμή κρατάω μόνος μου την ομάδα, πλάκα μου κάνεις. Δηλαδή με τώρα στην Λιβαδιά θα πάμε 3 χιλιάρικα εκδρομή καμικάζι για τον Παναθηναϊκό μας. Με το δεκάρικο που δίνω για να πάρω εισιτήριο, εγώ κρατάω την ομάδα. Δεν λέμε για λεωφόρο τώρα. Λέμε για το επόμενο παιχνίδι στη Λεβαδιά. Θα κάνουμε εκδρομάρα, ξέρω εγώ, για τον Παναθηναϊκό της καρδιάς που πεθαίνει και τα λοιπά, να βοηθήσουμε. Ή θα είναι ένα κρύο Σάββατο εκεί στον παγωμένο Παρνασσό με άδειες κερκίδες. Εγώ προσωπικά δεν σου κάνω το μάγκα. Πάω μέχρι τη Λεωφόρο, πάω μέχρι το ΆΚΑ. Αυτά. Εκδρομές δεν κάνω. Εντάξει, τελείωσε.
Πάει το παιδί. Δεν απαιτεί το κόσμο Παναθηναϊκού που έχει και μεγάλη βάση στην Νότια Ελλάδα να κάνει μια δυναμική παρουσία μες στη Λεβαδιά. Κανονικά σώθηκε, πρέπει, το χρωστάει στην ομάδα. Σώθηκε, εντάξει, είναι σωπαίνο. Εγώ λέω ότι ακόμα δεν το έχει σώσει. Ραπ, ναι. Πέρα από αυτό, στο αγωνιστικό κομμάτι, σαν εμφάνιση πιστεύω θα συμφωνήσεις ότι ήταν πάρα πολύ καλή. Σήμερα. Απλά είναι γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Κόνος ο Μολίνς. Με άλλο φόρ ήταν 3-0 σήμερα, με τον Μπέργκ. Πόσες καθαρές ευκαιρίες έκανε ο Παναθηναϊκός στο σημερινό παιχνίδι? Δεν άκουσα. Πόσες καθαρές ευκαιρίες στα τρία στόπερ της Λαμίας έκανε? Έκανε 16 τελικές. Το 16 τελικές δεν μου λέει, η ποιότητα των τελικών του. Σωστό. Ναι, έκανε. Ας την ποσότητα, την ποιότητα να μου καθορίσεις. Έκανε 4 σουτ τα οποία ήταν στα περιστέρια. Έκανε 4-5 καλά σουτ. Είχε και ένα γυριστό του Altman. Δεν ξέρω, εσύ άμα έβλεπες άλλο παιχνίδι. Κοίταξε, για μένα προσωπικά η πιο ποιοτική σε δημιουργία φάση του Παναθηναϊκού είναι το ψιλοφσάι του Δόνη που δεν κάνει το 2-0. Η κεφαλιά. Ναι, σωστά. Σαν ποιότητα επιθετικής δημιουργίας ήταν αυτό. Γενικότερα πολύ τσαπατσουλιά εκεί, ξέρω εγώ, στο σπρόξιμο, άλλες εποχές. Μα δεν έχω την απέτηση από τον Παναθηναϊκό με αυτό το ρόστερ χωρίς ομοιογένεια να μου έχει αυτοματισμού στην επίθεση. Πόσο μάλλον σε μια ομάδα που παίζει 3-6-1. Και ξέρει ότι τη βολεύει. Δηλαδή δεν πρόκειται να βάλεις 3 γκολ να χτυπιέσαι κάτω. 50 χρόνια να έπεσες, 3 γκολ δεν έβαζες. Εγώ πάντως είδα πάντως, επομένως δεν θα σου κάνω τη χαρά να πέσω β' εθνική. Οπότε... Αγωνιστικά σίγουρα δεν πέφτει ο Παναθηναϊκός. Υπάρχουν χειρότερες ομάδες στο χορτάρι. Στο χορτάρι δεν θα πέσεις φέτος, αυτό το πιστεύω. Ραπ, να προτείνω κάτι. Επειδή και ο άλλος τη Μαρμίτα δεν λέει και πολλά και εδώ πέρα βλέπω η εκπροσώπηση είναι εσύ είσαι ελεύθερο πνεύμα. Ο γιατρός είναι ό,τι πιο αντιπαναθηναϊκό υπάρχει, ναι. Η Αριανή δίπλα εντάξει είναι πιο κομπλέ. Ναι. Να αναλάβω το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, να εκπροσωπεύω τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν βλέπω χαΐρι από τους υπόλοιπους. Έχω το λαμόγιο το βάζω από την Καβάλα. Άσε ρε, ποιος είναι αυτός τώρα? Αυτός πιο πολύ λέει για την Ανταρσία, πλάκα με κάνεις τώρα. Σοβαρά μιλάμε μόνο. Μα ΣΥΡΙΖΑ είναι, ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. ΣΥΡΙΖΟΠΑΣΟΚ. Είναι από αυτούς που λένε μας πρόδωσε ο Τσίπρας και αυτά. Να διακόψω για λίγο, παιδιά, και να σας πω ότι η Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη για τρέμου. Θεσσαλονίκη έχει αρχίσει σε μερικές περιοχές να βρέχει. Οι δρόμοι γλιστράνε. Δώστε λίγο προσοχή, φίλοι οδηγοί, έτσι. Έτσι αρχίζει. Δεν ξέρω αν βρέχει εδώ πέρα, αλλά τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές βρέχει. Χαριλάω δηλαδή, έχει αρχίσει να βρέχει, ας πούμε. Νόντα. Άκουσε, μια που ζει στην Αθήνα, την προοδευτική Αθήνα, γιατί εγώ τη γουστάρω την αθηναϊκή κοινωνία γενικότερα στη συμπεριφορά της. Εντάξει, έχει ένα μικρό λεπτομαντάκι, αυτό διορθώνεται. Παναθηναϊκός, δεν πειράζει. Αλλάξε, όλοι έχουμε μειονεκτήματα. Εντάξει, μπορεί να γίνει καλυθέα και στο υπάρχει. Παναθηναϊκός, τέλος πάντων, λοιπόν, Νόντα, όποτε θες Θεσσαλονίκη, έλα να τα πούμε από κοντά. Πάμε επόμενο, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνουμε? Καλά, εσείς? Ρε φίλε, τι ακούσαμε να πούμε? Όσα χρόνια και να περάσουν. Πώς γίνεται εμείς οι 6-7 στους 10 που είμαστε απλοί φίλαθλοι να μπορέσουμε να συμπαθήσουμε αυτά, πώς να το πω τώρα, το καρκίνο των ομάδων που είναι οι σύνδεσμοι? Όχι, εγώ δεν είπα καρκίνος ούτε με όσο μάλλον, ότι δεν χωνεύει ο λαός, ο πολίτης, το οργανωμένο κίνημα. Εννοείται. Δεν είπες. Και πόσο μάλλον στον Άρη, φίλε, πόσο μάλλον στον Άρη που έκανε ό,τι έκανε ο Άρης, που έκανε ό,τι χειρότερο άρισε. Και ο Άρης το έκαναν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, φίλε. Ο Άρης το έκαναν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Εσύ ποιος σου στήριζε αυτούς τους ανθρώπους, για πες μου. Τι ποιος σου στήριζε? Ποιοι χάψανε τα ψέματα? Κάνανε ένα κύκλωμα οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ποιοι πληρώνανε στη Λέσχη να πούμε και τι τα κάνανε τα λεφτά? Πλάκα με κάνεις τώρα. Πού είναι η Λέσχη, ρε! Πού είναι η Λέσχη, βρε, φώναζε ο Φαλάκρας και τον παίρνα τηλέφωνο. Οι ίδιοι που βγαίνουν τώρα και το μιλάνε, το βρίζανε πριν 5 χρόνια τώρα αυτό πουλο. Οι ίδιοι. Τώρα πήραν άδεια, γι' αυτό βγαίνουνε. Εγώ δεν αφισβητώ ότι υπήρχε αρρωστημένη κατάσταση τότε. Που παίρνουνε πριν 5 χρόνια, πώς το βρίζανε τώρα αυτό πουλο. Πλάκα μου κάνει τώρα. Φίλε, άλλο λέμε. Δεν αφισβητώ ότι τότε υπήρχε μια αρρωστημένη κατάσταση. Αυτό συμφωνώ μαζί σου. Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο κίνημα που να κάνει κερκίδα, να χρωματίζει το γήπεδο. Να λέει συνθήματα, να υπάρχει ένα παλμό στο γήπεδο. Αυτό ποιος θα το κάνει? Το 1970 είχε οργανωμένους και ήταν τα γήπεδα 45.000. Είχε, ρε. Πού είχε, ρε? Τους ιερολοκίτες, του Σαράφο. Τα ανθρωπάκια ήταν. Είχε, ρε φίλε, όμως. Τώρα για 70 τώρα και εσύ συγκρίνεις το ταγί. Το κάθε γήπεδο γεμίζαν τότε όλα τα γήπεδα στην Ελλάδα. Τι συγκρίνεις τώρα? Τι συγκρίνεις τώρα? Τι πατακού εκεί πέρα. Τι συγκρίνεις τώρα? Πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια για να ξεπληθεί ο Συγκρίνεις το 70 τώρα με τώρα. Μα ακούς αυτό που λέει? Άλλο του λέω του Καζινάκου.
το 70 και το 72. Άλλε εποχέ λέω τώρα. Τι σχέση έχει. Τα γήπεδα θέλανε παλμό από του οργανωμένου. Ήταν άλλο ποδόσφαιρο τότε. Ο κόσμο γέμιζε τα γήπεδα. Άλλο ποδόσφαιρο τότε. Βέβαια. Σε πάω εγώ δεκαετία 80 αρχέ οργανωμένου. Ο Ηρακλή είχε 40.000 κόσμο. Έβλεπε ποδόσφαιρο ο κόσμο τότε. Το ποδόσφαιρο ήταν αθώο τότε. Έβλεπε ο κόσμο ποδόσφαιρο τότε. Μ' ακούς. Λέγε φίλε. Όσα χρόνια και να περάσουν, δύσκολα να ξεπληθεί. Ο κόσμος τότε αγαπούσε το ποδόσφαιρο. Τώρα ο κόσμος αγαπάει μόνο το παδιλίκι. Αυτή είναι η διαφορά. Τότε, ο κόσμος τότε αγαπούσε το ποδόσφαιρο γιατί έβλεπε ποδόσφαιρο. Τώρα βγήκε δηλαδή ο άλλος μας λέει πήγανε φαγητά στη Μάντρα. Θάλασσα στη Σαχάρα να πας. Δεν ξεπλένεται αυτά που έχεις κάνει. Τι να λέμε τώρα. Κάνε εσύ τι να πεις στο γήπεδο τώρα στη Μάντρα. Και τώρα για το ποδοσφαιρικό το κομμάτι. Θέλει επιθετικό Άρης, να ξέρεις. Τώρα αυτοί άμα δεν πάρουν, τι να σου πω. Να περιμένουν το καλοκαίρι, τι να περιμένουν δηλαδή. Να κάνουν προσφυγές τους, πρόσφυγες θα πάρουν που λέει ο κόκκινος. Ποιους θα πάρουν δηλαδή στον Άρη, εντάξει. Δεν θα πάρει πρόσφυγες. Τους πρόσφυγες έπρεπε να πάρει στον Άρη, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, εντάξει. Πάμε κόσμο. Τι... Καλημέρα, επόμενος. Ρε τι είπε ο άνθρωπος, δεν θα έπαιρνα παίκτη με προσφυγές. Ήταν στα κεφαλαία γι' αυτό. Δεν είχε τόνο εκεί πέρα. Έτσι γράφει εδώ. Οφ, ναι. Έλα, Κωστή. Όπα. Έλα, καλημέρα. Έλα, Κωστή, μίλησα σήμερα με τον Παναθηναϊκάκη. Για τη δουλειά μίλησα. Ναι, με πήρε τηλέφωνο μου λέει. Ναι, και μίλησα και με τον Γιώργη και τον έδωσα και τρίτο ακίνητο το δικό μας από εδώ για τη Μενημένη. Ποια είναι για να προχωρήσει. Ναι. Ένα είναι αυτό. Α, το φίλο μας τον Γιώργο το Μεσίνη. Μπράβο, ναι, τον έδωσα διαμέσου. Ναι, να προχωρήσει, να το κάνει. Με είπε από την άλλη εβδομάδα θα προχωρήσει. Με λέει πέφτει μακριά. Εγώ λέω σου δίνω. Τώρα, άμα πέφτει μακριά. Είσαι μεσή τη, λέω πρέπει να κάνει και εκεί. Τι του δίνει εσύ και πέφτει μακριά, δεν καταλάβουμε. Του πέφτει λέει μακριά, ρε, είναι μακριά. Θέλει να είναι εδώ κοντά. Στη Μενεμένη το λέω είναι, ρε. Εκείνη είναι δικό μου, δεν έχει. Καλά. Ο βενζινάδικο στην Καβάλα, ποιο θέλει να αγοράσει. Όχι, άστο, μην τον μιλά τώρα. Απλά εγώ τον έβαλα από εδώ, μίλησα και τον είπα. Κάνε αυτή την κίνηση, λέω. Βρε μου άτομο, λέω, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ένα-ένα αυτό και θέλω να πω για το Σάββατο. Ο Απόλλων Πόντου κάνει μια εκδήλωση, κόβει τη Βασιλόπιτα. Στην περιφέρεια, στο κόβι. Στο κόβι. Εδώ, τη δικιά μας κόβι τη Βασιλόπιτα. Ποια περιφέρεια. Ποιος Απόλλων Πόντου πάει, Απόλλων Πόντου. Ναι, θα έχουμε τα μέλη που είναι ο σύνδεσμος, κόβουμε τη Βασιλόπιτα. Μέλη, σύνδεσμος ή ΠΑΕ. Ποιος σύνδεσμος, τα μέλη. Τα μέλη του συνδέσμου κόβουν την πίτα. Τα 300 από τα 400 αυτά εδώ. Ποια περιφέρεια γίνεται, ποια περιφέρεια. Εδώ, στη δικιά μας, στη Κώστα. Εδώ έχουν από την πίσω μεριά έχει ένα χώρο. Ώρα δεξαγωγής. Στην περιφέρεια από την πίσω μεριά πούρεση. Ναι ρε παιδί μου, έχει ένα χώρο. Τώρα ο Φωτιάδης μίλησα εγώ και μου είπε ο Φωτιάδης λέει θα είμαστε εκεί. Με στην περιφέρεια. Με ποιο Φωτιάδη, άντε ναι, τον ξάδερ. Ναι, με είπε αυτός εδώ. Τι ώρα θα γίνει η εκδήλωση. Γύρω στις 11 ξέρω εγώ. Και 3 ώρα έχουμε το μάτς, ε. Εντάξει, ξέρω εγώ. Η περιφέρεια το πίσω από εκεί που είναι, ρε παιδί μου, διευκρίνησε να ακούς τον κόσμο. Δεν ξέρω ακριβώς τη Βασιλεία, απλά με είναι στην περιφέρεια, μέσα στον χώρο της περιφέρειας. Είναι secret location, θα το ψάχνουν με μηνύματα. Συμμετέχει και ο Περιφερειάρχης, ρε παιδί μου, αυτό. Δεν θα είναι ο. Πώς το λένε, ο πρώην Δήμο. Πώς το λένε, μωρέ. Πριν το. Συγγνώμη λίγο. Πώς το λένε, ο Ψωμιάδης. Αυτός που ασχολούνταν με τα. Ο Ψωμιάδης. Ναι, γιατί το ρώτησε το Φωτιάδη, να θα είναι και τον πήρε τηλέφωνο και θα είναι αυτός που ασχολείται με τα αθλητικά. Όπου πίτα και χορός και ψωμιάζει. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς. Και ένα τρίτο μιλούσα εγώ με Λιφάδα, έναν καθηγητή, θέλω να πω. Ναι. Με λέει κιόλας, ακούει την ευκοπή του βραδινή και με λέει γιατί λέει για τα Σκόπια, γιατί να βγάλω το όνομα Σκόπια. Πώς λέγονται αυτοί, δεν πρέπει να είναι Σκόπια. Ναι. Εντάξει, αφού το λέει. Όχι, όχι. Γιατί να μην είναι το όνομα αυτό το Σκόπια. Να παραμείνει Σκόπια, δεν Σκόπια αυτό δεν να σε πει. Να μείνει. Να μείνει το Σκόπια. Γιατί να είναι Μακεδονία και αυτό εδώ. Σκόπια. Σκόπια. Να γίνουν Σκοπιανοί, δεν είναι. Ναι. Την καλύτερη ονομασία την είχε πει ο Ζουράρης. Για τα Σκόπια. Ναι, Σκόπια. Αν το έχετε. Ξέρεις γιατί το λέω. Δηλαδή τώρα θα πάνε σε άλλο όνομα. Θα πάνε σε άλλο όνομα. Σκόπια. Καθ' αυτού. Ναι. Τελείωσε. Εντάξει. Αυτό ήθελα να σας πω και σας ακούω, κορί μου. Και ένα τέταρτο με το Στέφανο. Θέλουμε να από εδώ και πέρα την Κυριακή να είναι στη Μαρμίτα. Θα συνονοηθείς με το Στέφανο. Εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Και σας ευχαριστώ και σας ακούω. Καλά κάνεις.
Με το που είπε ο Ραπτόπουλος ότι δεν κάνει κρύο και λοιπά, άρχισε να βρέχει καρέκλες. Πώς θα γυρίσει σπίτι του ο Βασίλης τώρα, Γιάννης από Μέγανα. Άσε, μας έκαψε φίλε, είμαστε με το μηχανάκι τώρα. Είσαι κατάλληλος να παίρνεις μικρόφωνο, είσαι αντιεπικοινωνιακός τελείως. Άντε καλή νύχτα που αλλάζει η ομάδα σαν μια γκόμενα, φελέ. Σε λέω 9-23. Κοίταξε, κάποιοι που δείχνουν τέτοιο παδικό πατριωτισμό. Δηλαδή, δηλαδή για ένα θέμα τόσο ανώδυνο. Δηλαδή τώρα είναι μια τυχαία επιλογή. Δηλαδή, εντάξει, επιλέγεις κάτι για να περνάς χαλαρά τον καιρό σου και τα λοιπά. Εντάξει, τι να κάνουμε, αυτό το περιβάλλον έγινε τοξικό. Να μείνω εγώ εκεί πέρα μέσα, για ποιο λόγο. Ρε κτηνίατρε, αφορίζεται τον Ηρακλή λέγοντας ότι όλα τα τμήματά του δεν έπρεπε να υπάρχουν γιατί άλλαξαν τα φημί και δεν έχουν λεφτά και άλλα. Βέβαια, εσείς αλλάξατε ομάδες, εμείς όμως οι Ηρακλήδεις που αγαπάμε την ομάδα μας, σαν ιδέα και δεν είμαστε γενίτσαροι σαν και σένα, ναι, ναι. Δεν θέλουμε να ακούμε τις απόψεις σας. Με την ίδια λογική και η Ελλάδα μας σήμερα, με τα μνημόνια, την εκατονταετή υποδουλώση στους ξένους, θα πρέπει να αδειάσει. Όλοι να αλλάξουμε χώρο όπως εσείς ομάδα. Κοίταξε, η έννοια της Ελλάδας, ναι. Δηλαδή ενός κράτους, δηλαδή είσαι πολίτης ενός κράτους, το οποίο έχεις απέναντι φορολογικές υποχρεώσεις. Ναι. Δηλαδή είναι άλλη σχέση του πολίτη με το κράτος, ναι. Και άλλη σχέση ενός οπαδού με την ομάδα που υποστηρίζει. Δηλαδή αυτό είναι προαιρετικής φύσης και το λέω, έχεις κάποιες ναι. Πραγματικές υποχρεώσεις από τον νόμο. Good, good. Τώρα τι συγκρίσεις είναι αυτές τα δόκιμες, αγόρι μου γλυκό. Τάχεις, δηλαδή αυτός ο παδικός πατριωτισμός σας κάνει κακό. Πλένετε τον εγκέφαλό σας εκεί πέρα με πράγματα τέτοια και δεν σκέφτεστε πιο ουσιαστικά θέματα. Ναι. Δηλαδή μπαίνετε εκεί πέρα στις ομάδες και παίρνετε το ναρκωτικό σας. Δηλαδή όπως το είπε και ο τεράστιος Μάρξ, οι θρησκείες, οι ομάδες τα λοιπά και οι ομάδες μαζί είναι όπια του λαού. Τι είναι. Γίνε πιο σκεπτόμενος άνθρωπος. Δηλαδή, κάθεσαι και είσαι έναν άνθρωπο, όπως τον ξέρεις, για την οπαδική του ταυτότητα. Κόσμος, καλά. Φοβερώσεις, εντάξει. Έλα. Ή φοβερή, μπορεί να έχει και κοπέλα. Ναι, οπωσδήποτε, ναι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι. Κώστα. Ναι. Κώστα, πιστεύεις ότι έχει σχέση το μακεδονικό τώρα που έχουν μπλέξει με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα για το τρίτο μνημόνιο? Γιατί που θα ψηφιστεί τώρα από Δευτέρα. Ρε παιδιά, δεν υπάρχει μακεδονικό, υπάρχει σκοπιανό, μην τον μπερδεύετε. Με το Σκοπιανό, εντάξει. Πιστεύεις, Κώστα? Όχι, δεν το πιστεύω. Όχι. Όχι. Ωραία, ωραία, ωραία. Okay. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί περάσανε πολλά μνημόνια. Και δεν άνοιξε ρουθούνι. Δεν άνοιξε ρουθούνι. Γιατί να μην περάσει άλλο ένα. Κατάλαβες. Οκ. Να σε πικάρω λίγο σε κάτι ακόμα. Αμέ. Επειδή τον ξέρω τον Βασίλη, τον έχω γνωρίσει και είμαστε του ίδιου συναφιού. Μπορούμε να δύο. Εσένα, Βασίλη, εσένα. Σε γνωρίζω. Έχουμε κάτι μαζί τότε στο stand-up comedy του ραπ, θυμάσαι? Ναι, οκ. Okay. Μια χαρά. Οκ. Ναι, λοιπόν, να σε ρωτήσω αυτό που λέει. Επειδή είχε μια σύνδεση από μια-δύο μέρες με τον κόκκινο για φυσιογνωμίες γιατρών. Φυσιογνωμίες γιατρών, ναι. Ναι. Λοιπόν, ο Βασίλης θες ότι είναι από τους καλύτερους κτηνίατρους που υπάρχουν στον χώρο μας. Να το ξέρεις αυτό. Το λέω εγώ σαν τρίτος. Αφού πήγα τη χέρα μου και το σκύλο μου σε αυτόν, φυσικά. Εντάξει, εγώ σε λέω κιόλας σαν τρίτος ότι είναι από τους καλύτερους κτηνίατρους. Το ξέρω εγώ από μέσα. Ναι. Φυσιογνωμικά όμως θα σου γέμιζε το μάτι. Ναι, να σε πικάρω. Ναι. Ε? Ναι. Παρόλο που κυκλοφορεί με το Πούντο. Καταρχήν με πάει βόλτα με το Πούντο που έχει 310.000 χιλιόμετρα. Έχει ένα ήλιο. Δεν έχει Mercedes όμως που θέλεις εσύ BMW που λες για τους γιατρούς. Δεν έχω εγώ θέμα. Εγώ είμαι φυσιογνωμιστής. Δηλαδή, κάποιον ο οποίος ας πούμε είχε θέμα, θα τον καταλάβω πρώτος να πούμε. Έχω αυτό το χάρισμα. Πιστεύω. Παρόλο που είναι έτσι μαυριερός, που είναι ρε παιδί μου που κυκλοφορεί, δεν έχει θέμα ας πούμε έτσι. Με το Πούντο έτσι. Ωραία, εσύ το γιατρό το εμπιστεύεσαι, το Πούντο το εμπιστεύεσαι. Δεν πιστεύω να προσβάλλεσαι, έτσι. Όχι, είμαι άνετος για θέματα. Επειδή είχα μια ζήτηση με τον Ραπτόπουλο. Επίσης να πω ότι χθες ο Λοκ, αυτός που ο Λαμπαρινάς που είχε πάει στα Λοκ, να πω. Ωραία. Να πω ότι μίλησε πολύ ωραία χθες. Παρόλο που μπορεί να μας χωρίζουν κάποιες μεγάλες διαφορές, εξέφρασε πολύ καλά τα νέα τα παιδιά. Τα είπε πάρα πολύ καλά. Ναι. Και νομίζω αυτός είναι και ο λόγος που δεν εμπιστεύτηκε κιόλας να πας εσύ το ΣΕΑΤ σου, Ραπτόπουλε. Έτσι. Ναι. Γιατί μίλησε πολύ ωραία. Θα το πάω το ΣΕΑΤ, βέβαια. Θα το πάω όταν βρω χρόνο. Γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Εντάξει, θα το πάω. Βγάλω τώρα δόντια, βγάζω φρονιμίτες τέτοια αυτό το διάστημα μετά το ΣΕΑΤ. Λοιπόν. Έχω δόντια να βγάλω, ναι. Εγώ χθες που άκουσα το παλικάρι να μιλάει με ενθουσιασμό όταν κατατάχθηκε στις δικές δυνάμεις και φυσικά μετά τον προσγειώθηκε στην πραγματικότητα ανώμαλα. Έτσι, Βασίλη, ναι. Δηλαδή, έτσι, ναι. Δεν ήξερε τι ισχύει εντός σηματοπλέγματος και τελικά τον κάνανε ένα φτηνό εργατικό δυναμικό. Λέω ρε εσύ, εντάξει.
Δηλαδή είναι οι άνθρωποι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Στράτος έχει γεννήσει ωραία ευτράπελα και μια από τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές ever είναι της Ελλάδας στα παιδιά. Μπράβο, περιγράφει σωστά, μια στρατιωτική θητεία με ό,τι ευτράπελο. Δηλαδή, θεϊκή σειρά. Κάτι τελευταίο στα γρήγορα. Γνώμη για Eric Pritz. Αξίζει, πιστεύεις? Για μένα προσωπικά είναι πολύ mainstream, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι για άλλες καταστάσεις. Αλλά είναι, καλός είναι. Ωραίος. Εντάξει, εντάξει. Οκ, φιλιά. Άντε, γεια, γεια, γεια. Ξέρω, θα φύγει η μουσική, έχουμε και λοιπόν, πριν πάμε στον επόμενο, γνωρίζετε ότι ο μεγάλος Μέση της Μπαρσελόνα έχει αγοράσει νησάκι στην Ελλάδα. Ποιο νησάκι? Έχει τώρα, πρόσφατα. Πρόσφατα. Το νησί Σοφία, το οποίο βρίσκεται στο Ιόνιο, είναι μια νησίδα, που βρίσκεται στο Ιόνιο Πέλαγος, συγκεκριμένα στο σύμπλεγμα Εχινάδων, ανατολικά της Ιθάκης. Τελείως, θα βγουν οι χρυσαυγίτες να το καταδικάσουν. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται, έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι το μέρος είναι πολύ δηλιακό. Εκεί τα νησάκια στο Ιόνιο είναι φοβερά. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Η Σοφία είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος, μετά τον Πεταλά, την Οξία, την Δρακονέρα και το Προβάτι. Από πού αγόρασε? 177 στρέμματα είναι, ναι, το από νησί αγόρασε αυτό. Αυτή την έκταση. Ποιος ήταν ο πολιτής? Το ποσό πάντως ήταν 2 δισεκατομμύρια 800 εκατομμύρια. Τι λέτε, 2 δισεκατομμύρια αποκλείεται. Δραχμές. Όχι, συγγνώμη, λάθος δικό μου. 2,8 εκατομμύρια. Συγγνώμη. Δικό μου το λάθος. Από ποιον το αγόρασε? Στον Αστέρα των Καταλανών. Ήτανε ένας, το είχε αγοράσει παλιά ένας νοτιοαφρικανικός υπήκος. Νοτιοαφρικανός υπήκος. Ναι. Δεν δόθηκαν περισσότερα στοιχεία. Και το αγόρασε, από ιδιώτη το αγόρασε, το οποίο το είχε αγοράσει αυτός πιο μπροστά, μάλλον από το κράτος. Ή από ιδιώτη και πάλι λέγοντας το πράγμα. Άρα ο Μέση δεν είναι μεγάλο το νησί, 170 στρέμματα, δεν είναι πολύ μεγάλο. Θα χτίσει κανένα σπιτάκι φτωχό εκεί. Φτωχό. Καμιά πισίνα, ξέρω κι εγώ, τριών Ολυμπιακών διαστάσεων. Σύστημα αφαλάτωσης, γιατί πρέπει να έχει και νερό σίγουρα. Νερό πρέπει να έχει. Εκτός αν έχει καμιά πηγή από κάτω με σύστημα αφαλάτωσης, εννοείται. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για νησιά για υδροδότηση. Είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα των νησιών. Το νησιό μας, ναι. Για όλα τα νησιά, όχι μόνο το δικό μας. Και αυτό το ξεκίνησε, ο Παπαδόπουλος, θυμάμαι τότε. Θυμάμαι σε κάποια επίκαιρα, αν δεις, γίναν τα εγκαίνια, λέει, για το νησί τάδε αφαλάτωσης του νερού. Πάμε. Μπράβο τον Παπαδόπουλο. Καλός άνθρωπος. Για να μένουν εκεί πέρα. Ναι, στη Μακρόνησο, στη Γιάρο. Τα αφαλάτωση. Στον Αγιοστράτη. Έλα, φίλε, ναι. Έλα. Ναι. Δεν με λες, ρε Ρατόπουλε. Ναι, φίλε. Ο Τσίπρας από πού και σου είναι αριστερό. Πλάκα να κάνεις τώρα. Γιατί τι είναι, φίλε? Με αυτά που κάνεις εσύ, τι τον κόβεις αριστερό? Αριστερός είναι, ναι. Αριστερός είναι. Γιατί είναι αριστερός, φίλε. Το έχω πει το έργο. Ο αριστερός πάβει να είναι αριστερός μόλις πάρει την εξουσία και ο χριστιανός μόλις κάψει η δίμετρη κουμπάρα απέναντί του σταυροπόδι. Και ο άθεος μόλις αρχίζει να πέφτει το αεροπλάνο. Πάμε επόμενη γραμμή. Για να ξέρουμε τι λέμε. Τους αριστερούς θα μου τους βγάλετε ότι δεν είναι αριστεροί. Έλα, πώς θες. Κοίταξε. Δεν είναι ο Τσίπρας αριστερός. Είναι ευρωπαϊστής αριστερός. Ο συνασπισμός τι ήταν. Αφήστε το παραμύθι με την ίδια λογική και αν το ΚΚ που αν πάρει την εξουσία και κάνει τα ίδια, που δεν είναι αριστεροί. Όχι. Το μοναδικό, η μοναδική αριστερά στην Ελλάδα είναι το ΚΚ, φίλε. Τρίχες. Γιατί? Γιατί ξέρεις όμως κάτι. Ναι, αλλά το μοναδικό εργοστάσιο, που το, πώς να σου πω, η αντιπροσωπεία έχει κλείσει και αυτή εξακολουθεί να πουλάει αυτοκίνητα εδώ στην Ελλάδα, είναι το ΚΚΕ. Δηλαδή ο κομμουνισμός έχει κλείσει τη Ρωσία και αυτοί εξακολουθούν να λένε είμαστε Σοβιετική Ένωση. Αφού δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση. Δεν θέλουν να πάρουν την εξουσία. Μα, ποτέ δεν το είπε ο Κουτσούμπας ότι θέλει να πάρει την εξουσία. Με συγχωρείς. Πάμε στον επόμενο φίλο. Πάμε. Πάμε, ναι. Καλησπερίζω τις πιο αισθησιακές φωνές των Ερτζιανών. Αγόρι μου. Έλα, το Ρόντο. Τετράδα Γιλτηρίδης, που λέει ο άλλος. Ναι. Βασίλης το χαμογελάσιο. Μη μου αλλάζεις το επίθετο, Παναθεμάσαι. Γιλτηρίδης. Βασίλης Χρήστος Σιδηρακόπουλος Θεσσαλονίκης και Κωστής Ραβδόπουλος. Λέτε για τα Σκοπιανά, τώρα μας πήρε τα νησιά ο Μέση, γι' αυτό γίνονται συλλαλητήρια όμως. Τέλος πάντων, τώρα να κατεβώ εγώ μόνος μου. Ναι.
Θα ήθελα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο του Ντιτρόιτ στη Θεσσαλονίκη, a.k.a. Χρήστος Σωτηρακόπουλος, το φτωχόν, ένα quiz, πόσο έχει έρθει το Βραζιλία-Ελβετία 28 Ιουνίου του 1950 στο Μούντιαλ της Ουρουγουάης. Σουρεαλιστική ερώτηση, γιατί δεν υπάρχει απάντηση. Τι είναι, δεν υπάρχει απάντηση. Βασιλεία-Ελβετία στο Μουντιάλ Ουρουγουάης. Τα μπέρδεψε όλα. Mundial. Το Μούντιαλ. Κοιτάξτε, το Μουντιάλ της Ουρουγουάης ήταν και το πρώτο, το 1930, στη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου. Και σε αυτούς, ναι, δεν υπάρχει πιο παιχνίδι, 1950, είναι ουτοπικό, φαντασιακό. Ναι. Είναι σαν, τη, σαν το μάτς του Ηρακλής TV που είδε ο Γρηγόρης. Ναι. Το φαντάστηκε. Το φαντάστηκε. Ναι. Πες μου πώς έρθει το Βραζιλία-Ελβετία λίγο, γιατί έχω μπροστά μου το σκορ. Εσύ δεν έχεις Google, εγώ έχω. Ακούω, δεν είμαστε παντογνώστες. Αν δεν είστε παντογνώστες, εγώ νομίζω ότι τα ξέρεις τώρα. Λοιπόν, κάτι πιο εύκολο, μια που ασχολείσαι με βίντεο εθνική. Σε ποια θέση είχε τερματίσει η νυν ομάδα σου, ΑΟ Ξάνθη, το 1981 στη Β' Εθνική. Στο Βόρειο Όμιλο. Ναι. Νομίζω ότι τερμάτισε οριακά ένατη. Το 1981, στο Βόρειο Όμιλο, ΑΟ Ξάνθη, ενδέκατη. Ενδέκατη, οριακά έχει σωθεί. Οριακά, γιατί σου ήταν οριακά η ομάδα. Όχι. 20 ομάδες, πέφτανε οι 4. 20 ομάδες, τελευταία ήταν το Βόλου. Είσαι ο MVP τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε να στο γνωρίσω από κοντά να τα κάνουμε όλα. Εντάξει, τώρα ο ΑΟΚ Ξάνθη έχει πέσει μόνο και, μία και μοναδική φορά στην ιστορία του. Μάλιστα. 2-2 παρεπτός είχε γίνει το αυτό πράγμα το Μούντιαλ. Έτσι, λοιπόν, τα λέμε καλύτερα. Βασιλεία Ελβετία. Τι καπνό έχει πιο. Τι ρακές έχει κατεβάσει. Πάμε κόσμο, ναι. Έλα. Καλημέρα τα Αλάνια της Μακεδονίας. Σιγά σιγά μη. Ο μεγαλομέτωχός σου δεν το βλέπω ζωηρό για το φιλαλητήριο. Δεν μου λέτε ρε παλικάρια. Για πες μου ρε Μακεδονομάχη. Βαλκανική Δημοκρατία των Σκοπίων, δεν το στάνει το όνομα αυτό. Δεν ξέρω, ρώτα τους φίλε. Τι το θέλουν το Μακεδονία και το μπλέκουν. Ρώτα τους. Εγώ πώς θα τους ρωτήσω. Όταν έρχονται από πάνω στις διακοπές, ρώτα τους. Και έχω και κάτι άλλο να πω και για τις ομάδες και για το συλλαλητήριο, αλλά θα τα πούμε αύριο, να τα ακούσει ο κόσμος. Τέτοια ώρα δεν μας ακούει κανένας. Το ξέρω. Καληνύχτα. Για χαρά. Είναι καλός άνθρωπος. Είναι έξυπνος άνθρωπος, οξυδερκής και πάω ξύδερκης. Πάντως μου κάνει εντύπωση η παρουσία εξίδων μέσα στην Τουρκία, στον Παντιρμά. Πάνω κόσμο. Τον Παντιρμά, έτσι λέγεται η πόλη. Αργούμε, ναι. Κοίτα ηλίθιο βλέμμα τον Τζαρούχα. Κοίτα τον. Λέγε φίλε. Έλα. Έλα. Έλα Κωστά. Ναι φίλε. Με αυτό το αμυντικό, πώς είναι το Μολέδο. Μολέδο. Μολέδο, ναι, να πούμε. Δηλαδή πρέπει να πληρώσουμε στον Παναθηναϊκό 400 χιλιάρικα. Έτσι κατάλαβα. Και εσένα τι σε νοιάζει. 500. 500. 500, ναι. 500. Τον σώζεις νωρίς και σε σώζει και αυτός, δίνει πρωτάθλημα. Για 13 μάτς πρωταθλήματος από ό,τι τα βάλα κάτω εγώ και δύο κυπέλου χωρίς να υπολογίσεις ότι μπορεί να είναι και παραπάνω το κυπέλο. Εσύ να τις επηρεάζει άμα ο κύριος Αβίλης. Φίλε, εγώ εκτός από τα 500 πάντως και το μολόδο θα έβαζα και κάτι άλλο σε συμφωνία μέσα για τα 500. Μην το πεις. Δεν λέω. Εγώ πιστεύω η συμφωνία έχει ήδη ενεργοποιηθεί και αυτό φάνηκε την περασμένη Κυριακή. Ατρόμητος δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν λέω. Ναι. Μήπως καλά. Σε πολύ χειρότερη μοίρα από τον Ατρόμητο Παναθηναϊκός τώρα. Από Βρυξέλλες μεριά, εκεί πέρα με τα τσιπίτα να πούμε και τα αυτά, ξέρω εγώ, και με τον Οικοδόμο και τον Μελίσσα, πώς το λέγανε εκείνον εκεί τον... Μελίσσα, Χρήστο Μελίσσα. Καλός αμυντικός, έπεσε καλά στο ΠΑΟΚ. Είχε βάλει και τον γκολ εκεί με τον Άρη που είχε γνωστεί σε μπάλα από το Χαλκιά. Έκαιγε. Σεζόν 6-7, πάω κάρι σε ένα 0. Είσαι πιο καλή μνήμη από εμένα, είσαι πιο νέος. Ο Μελίσσα ήταν ο σκόρερ του αγώνα. Ναι. Ποιος έχασε πέναλτι εκείνη τη μέρα. Δηλαδή, α, τον Αρή. Όταν βλέπεις, ένα φίδι να πούμε κάτω και το φίδι θα σε τσιπήσει άμα είναι ζωντανό. Δεν το πατάς στο κεφάλι να το σκοτώσεις. Εσύ είναι το 96 που ήσουν φίδι σκοτωμένο, πόσο συνωμότησε το πασοκικό σύμπαν και σώθηκες με 8 πέναλτι που δεν ήταν τα μισά. Πασοκικό σύμπαν συνωμότησε, ποιο πασοκικό σύμπαν. Δηλαδή, πασοκικό σύμπαν, έπρεπε να πέσει κατηγορία. Ο Βενιζέλος από πού ήταν. Τι Βενιζέλος, κάτι πέναλτι έξω από την περιοχή. Δεν
Ήρεμα μακραίνει το ήρεμα. Είναι το ίδιο. Φύγει και εσύ. Μη. Δεν ήσου και εσύ έτοιμο να ψοφήσει. Και ο ΠΑΟΚ, και είναι μεγάλη, μεγάλο μέγεθος. Έλα βρείτες λίγο τυρί τώρα στο πουλί και άλλες χειροκομείο και σε τώρα το Παναθηναϊκό. Πρέπει να σώσει το Βάζο. Έλα τώρα Παναθηναϊκός, τι σε έκανε. Άσο σώσει ο Γαύρος. Πώς. Άσο σώσει ο Γαύρος. Ας πάρει το μολέδο ο Γαύρος. Ο Γαύρος έκανε ποιοτικές μεταγραφές και θα πάρει το πρωτάθλημα ο Γαύρος. Ο Μυραλάς που είδαμε σήμερα δεν είναι ποιοτική μεταγραφή. Έτσι όπως τον είδαμε σήμερα. Ο Μυραλάς που είδε σήμερα. Ο Μυραλάς όμως είναι από ένα πρωτάθλημα. Ναι. Έχω ζήσει στην Αγγλία. Είναι από ένα πρωτάθλημα ποιοτικό. Ρυθμό δεν έχει το παλικάρι. Ο Μυραλάς έχει 20 μέρες να συνέλθει περιθώριο. Βάσει προγράμματος. Δεν έχει ρυθμό. Ο Ολυμπιακός έχει δύο εύκολα παιχνίδια στην έδρα του. Και Λαμία και Ξάνθη, ναι, εντάξει, και το Βάσκο. Ο Μυραλάς θα τον χρειαστεί σε 20 μέρες. Εκεί θα πρέπει να είναι. Μέσα στην Τρίπολη. Έχει, έτσι, έχει 20 μέρες περιθώριο Μυραλάς. Ο Ζεβεδαίος τι έχει να πούμε, έμπολα έχει, τι έχει. Κοίταξε, είναι δεδομένο ότι τα ιατρικά του δεν νομίζω ότι είναι τα καλύτερα. Ναι, ρε Κώστα, δεν έπρεπε να πούμε όταν πας να κυνηγείς πρωτάθλημα, όταν βλέπεις ότι είναι η φάση. Πώς είναι στην Αμερικάνα να πούμε. Βλέπω το Βιερίνα να τη βγάζει την ιστορία αριστερό μπακ. Πώς είναι στην Αμερικάνα, όλα είναι στο αυτό, κατάλαβες. Στο αυτό είναι, ναι. Λοιπόν, δεν έπρεπε να έχεις ήδη 4 παίκτες έτοιμους. Να βάλεις καπέλο, αλλά για να μπορείς και να σωθείς κιόλας. Bye φίλε. Φιλιά, τα λέμε. Φιλιά. Λοιπόν, Βραζιλία, Ελβετία, εγώ έχω Βασιλεία το λέγε και είχε χαθεί. Η Βασιλεία Ελβετία και λέω τι μάτς ήταν αυτό. Άστο να ρε, το καπνό που φουμάρισε τώρα τι να πει. Βασιλεία Ελβετία στο Μουντιάλ της Ουρουγουάη. Έλα, εντάξει. Πάμε. Έλα, ρε, μ' ακούς. Ναι, σ' ακούμε. Ωραία. Πρώτον για τον Αριανό που είπε πριν για τον Τζουράρη. Ο Τζουράρης όμως τώρα που είχε την Κολοτούμπα δεν ανέφερε κάτι. Έτσι. Είπε ο Τζουράρης ότι. Όχι, εγώ σαν ατάκα μου άρεσε τότε που το είχε ρίξει. Ήτανε... Ψηφίζω ότι μου πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι μου πει και οτιδήποτε κάνει. Και ακόμα ο και Ζουράρης, ρε φίλε, πειράχτηκε το μυαλό του από το πολύ το διάβασμα. Ο Ζουράρης. Α το Ζουράρη τώρα. Καψιφλάζω ο Ζουράρης 20 χρόνια τώρα. Α τώρα το Ζουράρη. Πάμε παρακάτω τώρα. Ατρομητάρα φέτος, πώς τη βλέπει. Απίστευτη ομάδα. Φίλε, δεν σε ακούμε καθαρά. Δεν σε ακούμε καθαρά. Πώς βλέπει τον Ατρόμητο φέτος. Απίστευτη ομάδα. Τέταρτο. Όχι, ρε φίλε, διαφωνώ κάθετα. Δύο ματσάκια να πάρει, δύο ματσάκια τον Ολυμπιακό. Ο Ατρόμητος, αν ήθελε το πρωτάθλημα, δεν θα άνοιγε τα πόδια του στην Τούμπα. Συνέχισε. Δεν τα άνοιξε τα πόδια του στην Τούμπα. Ρε μεγάλε, τα άνοιξε τα πόδια του στην Τούμπα. Όχι, ρε μεγάλε, όχι. Γιατί? Τα άνοιξε τα πόδια του στην Τούμπα. Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Και απέδειξε ότι είναι μικρή ομάδα, εννοείται. Στην Τούμπα απέδειξε ότι είναι μικρή ομάδα. Πάντως ο Ατρόμητος, αν θέλει να μεγαλώσει ως κλαμπ. Έχει έναν ορατό στόχο για μένα, να πάρει το κύπελλο που τον μπορεί. Διαφωνώ, θα δεις ότι και με λίγη τύχη φέτος θα εξέκριξε. Ο Ατρόμητος στην Τούμπα άνοιξε τα πόδια του. Καληνύχτα. Επόμενη γραμμή. Δεν κάθομαι. Και με το υπάρχον υλικό του, έκανε ό,τι μπορούσε για να χάσει. Μέσα στην Τούμπα. Ασύλληπτα πράγματα πάνω στο θέσμα που λέγεται ποδόσφαιρο. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλώς τώρα. Αυτό που βλέπω στις 21 του Γενάρη και πρέπει να γίνει είναι αυτόν τον άνθρωπο, τον Βασίλη τον Λεβέντη, που θα ανέβει πάνω στη Θεσσαλονίκη, θα τον αγκαλιάσει όλη η πόλη, γιατί είναι ο μοναδικός παντελονάτος από ό,τι αποδεικνύεται. Για το όνομα λες φίλε, έτσι. Για το όνομα. Είναι ο μόνος που παίρνει θέση. Και αποδεχτούν το όνομα Μακεδονία. Όλοι οι άλλοι κρύβονται πίσω από τις λέξεις. Μα, μη, μου, μα, νέα. Σε αυτό που λέει ο φίλος έχει δίκιο. Ναι. Βλέπω δηλαδή ένα πράγμα ντόπρο, αληθινό ρε παιδιά. Δεν ξέρω, ή ξεγελιέμαι ή είναι τόσο αληθινό. Αλλά δεν πιστεύω να ξεγελιέμαι. Ο άνθρωπος είναι... Φαίνεται ότι μιλάει από την ψυχή του από μέσα. Όχι φίλε, δεν μιλάει από την ψυχή του. Το 5% που πήρε εδώ, θεωρείς ότι το 5% που πήρε εδώ, τι να το κάνει 10. Το 25 πρέπει να το κάνει. Μακάρι να το κάνει. Γι' αυτό έρχεται. Δεν σε αγάπησε. Το 5% δεν θα το κάνει 10. Κατάλαβες.
ο Βασίλης ο Λεβέντης. Τον έχεις για βλάκα το Λεβέντη εσύ. Για αγαθό. Για αγαζό τον έχεις. Για ξέρω εγώ ότι ανιδιοτελεί. Εγώ βλέπω στο πρόσωπό του και μιλάει από καρδιάς ο άνθρωπος του. Ή εγώ ξεγελιέμαι. Ξέρεις την άλλη μια τετραετία εκεί πάνω. Θέλω την άποψή σας. 72 χρονών, 76, πεθαίνεις 80. Ζάχαρη με μέλι. Αυτή είναι η άποψή μου. Το 5%, το 5% στην Αθήνα δεν μπορεί να το πάρει. Το πήρε εδώ. Εάν το κάνει 10, μπαίνει με 5% στη Βουλή. Αν μπει σε 5% στη Βουλή, ξέρεις τι λέει. Είμαι κι εγώ εδώ. Πόσα τάλαρα μου δίνετε για την ψήφο μου. Για να κάνουμε κυβέρνηση. Δεν είναι βλάκας ο Λεβέντης. Ούτε εσύ είσαι βέβαια βλάκας. Ρομαντικός είσαι. Με αυτή τη λογική και άλλα μικρά κόμματα θα μπορούσαν να πάρουν την ίδια θέση με τη λογική που λες. Δηλαδή θα μπορούσε και το ΚΚΕ να πει το ίδιο. Θα μπορούσε να πει και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο. Το ΚΚΕ, μια διαφήμιση από την Coca-Cola ο Ριζασπάστης ακόμα να πάρει, τα βγάλε τα λεφτά. Καλά είναι οικονομικά το ΚΚΕ. Χορτάτο είναι το ΚΚΕ. Το θεωρείς δημαγωγικό αυτό. Θα σου μπορώ να σου πω ότι τα μικρά κόμματα έχουν κίνητρο να πούνε ζήτω η Μακεδονία και δεν δίνουμε το όνομα για να πάρουν ψήφους. Να γεύσουν ψήφους από τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου για τον κύριο Λεβέντη. Πανέξυπνος. Θυμίσου πάντως, Κωστή, ότι ο Γέρος Παπαδρέου έγινε πρωθυπουργός 81 χρονών. Ποιος Γέρος? Ο 71, συγγνώμη, ο Γιώργιος. 81 δεν ζούσε. 71, Κωστή. Γιατί πρωθυπουργός ήταν, δεν δούλευε. 71 χρονών έγινε. 71 χρονών έγινε πρωθυπουργός. Ο Γιώργιος. Ο Γιώργιος. Ο παππούς του. Έτσι, μπράβο. Ο πατέρας του Ανδρέα. Ο πατέρας του Ανδρέα. Έτσι, μπράβο. Αυτός που άνοιξε τα νησιά για να βάλει τους κομμουνιστές μέσα. Και τον πήγε πάντα δημοκράτη. Μάλιστα. Όχι, εννοεί το Φεβρουάριο του 64 με την Ένωση. Ο γέρος της Δημοκρατίας. Πάνησε τη Μακρόνησο, σε παρακαλώ. Γέρος της Δημοκρατίας άνοιξε τη Μακρόνησο. Κοίταξε, αυτός την άνοιξε, οι άλλοι όμως την εμπλουτίσανε με ξενοδοχειακές μονάδες. Πώς είναι γέρος της Δημοκρατίας όταν άνοιξε τα νησιά? Πώς είναι γέρος της Δημοκρατίας? Ποιος τον έβγαλε γέρο της Δημοκρατίας? Και γιατί δεν καθαιρέθηκε μέσα από τα χρόνια αυτή η ονομασία? Μα το ΚΚΕ τι δουλειά έχει με τη Δημοκρατία? Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα φίλε. Ναι. Έλα φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, από Κουμωτίνη. Κουμωτίνη, ωραίος. Γιώργος. Γεια σου Γιώργο. Γιώργο, από πού μας ακούς? Από ίντερνετ ή από ραδιόφωνο? Ίντερνετ. Α, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορούμε αλλιώς. Ναι, γιατί το 105,1 από την Ξάνθη δεν μας μεταδίδει, ναι. Έχεις δίκιο, ευχαριστώ. Όχι, δεν μπορώ αλλιώς, μόνο από ίντερνετ. Μετρόπολη 95.5. Σε ευχαριστώ, αδελφέ, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ρε παιδιά, για ποιο λόγο κάθεστε και μαλώνετε και κάνετε και ράνετε τώρα τα δικά σας εκεί πέρα? Θέλω να αναπτύξω. Περίμενε, όταν λες τα δικά μας, τι εννοείς, φίλε μου? Της Θεσσαλονίκης, Μακεδονία. Σε λίγο έρχονται και προς τα σένα μεριά, ξέρεις. Σε μένα υπάρχουν χρόνια. Και προς την Ήπειρο πηγαίνουνε. Σε μένα υπάρχουν χρόνια. Α, μπράβο. Οπότε μην μας κατηγορείς γιατί τα ξεκινάμε. Με ποιον κύριο μιλάω? Είμαι ο Γιάννης ο Χιλιτίδης. Χιλιτίδης, ωραία, ναι, ωραίος ο Γιάννης. Συνέχισε παλικάρι μου. Δεν είναι μόνο το θέμα μακεδονικό. Σκοπιανό είναι, δεν είναι μακεδονικό. Είναι σκοπιανό το θέμα, μην το μπερδεύουμε για τώρα. Μακεδονικό είναι. Όχι φίλε. Και αυτό που λένε ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, λάθος κάνουν. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα, δεν είναι ελληνική. Ναι. Ένα μπράβο. Συνέχισε παλικάρι μου, συνέχισε. Λοιπόν, όλοι φωνάζουν, ελάτε στο συλλαλητήριο, κατεβείτε, κάντε, ράντε. Και φωνάζουν να έρθουν όλοι. Στη Θράκη μας υπήρξε κάποιος να έρθει? Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτε και εύχομαι να μην γίνει τίποτε. Εγώ φωνάζω και τσιρίζω να μην τολμήσω να κουμπίσουν τη Θράκη, θα τους πάρω διάλο στον πατέρα που τους έχει γεννήσει. Περίμενε. Για λέγε. Υπάρχει πολύ τεράστιο θέμα εδώ και πολλά χρόνια. Το ξέρω. Νομίζω δεν το ακούτε. Εγώ το ακούω. Εγώ το ακούω και το λέω. Γιατί ας μην ξεχνάς ένα πράγμα, ότι επάνω στη Θράκη κοιτάξαν να φέρουν ανθρώπους επάνω για να φτιάξουν το πληθυσμιακό και δεν το καταφέρουν να το κάνουν. Μην το ξεχνάς αυτό το πράγμα. Λοιπόν, φωνάζεται να έρθουν εδώ πέρα όλοι. Mm-hmm. Ποιος θα πάει? Θα πάει ο Σαλονικιός, ο οποίος
πηγαίνει ο τραγουδιστής τραγουδιάρα στα Σκόπια, στο Γευγελί, βγάζει λεφτά από το καζίνο. Mm. Ο Σαλονικιός που πηγαίνει και παίζει τα λεφτά του εκεί πέρα. Αυτοί θα πάνε στο σελαλητήριο, παιδιά. Ακριβώς. Και αυτοί. Θα πάνε. Τι έχει να κάνει με αυτό, ρε φίλε, ας πηγαίνουν και τι έγινε δηλαδή. Και αυτοί θα πάνε. Ας πηγαίνουν. Ναι. Ο επιχειρηματίας μιλάει και λέει, φυσικά, βολεύεται. Εσύ δεν πηγαίνεις στην Κωνσταντινούπολη για να πάρεις ένα δερμάτινο. Είσαι, αντί να το πάρεις από την Κομωτινή. Από το ένα μαγαζί που έχει στην Κομωτινή και πουλάει δερμάτινα. Άλλο το πιο απλό. Εσύ όταν αγοράζεις κινέζικα δηλαδή. Προϊόντα που αγοράζουν πάρα πολύ κινέζικα. Τι σημαίνει ότι είσαι φιλοκινέζος. Όταν μπερδεύουν το εμπόριο με τα πολιτικά. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα. Πώς θα συγχαίρετε. Α, εδώ σας έχει πειράσει εδώ ο Ραπτόπουλος να πούμε. Το λες γιατί είναι φασίλη. Περιφέρει. Δηλαδή το εμπόριο ενοχλεί. Το εμπόριο εκφύσεως δεν έχει σύνορα και όρια το εμπόριο. Έτσι είναι από τη φύση. Φίλε, κάποτε είπα εδώ πέρα πριν από χρόνια, πριν από 6-7 χρόνια. Άλλο το εδαφικό, άλλο το εμπόριο. Μιλήσαμε με τον Χατζηνάκου ή με σένα, να ξέρω. Όχι, μιλάς με όλο τον κόσμο, κάνουμε διάλογο. Αν δεν μπορείς να κάνεις διάλογο, πες μας να σταματήσουμε και πες θέλεις να μιλήσεις με αυτόν. Αν θέλεις να με ακούεις εμένα, να μιλήσω. Μου επιτρέπεις? Εννοείται. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ κάποτε να φώναζα και έλεγα προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα. Με λέγανε είσαι ο Γιωργαλάς της Νέας Δημοκρατίας ή του Πασόκ. Το θυμάστε τον Γιωργαλά? Δεν ξέρω πόσο χρόνο είσαι. Εγώ με εξενταρίζω σε λίγο. Ο Γιωργαλάς ήταν αυτός που έβγαινε στη Νέα Δημοκρατία επί χούντα στην ΕΝΕΔ κάθε μεσημέρι 1 με 1.30 και έκανε τη σπέκουλα για τη χούντα, την κυβέρνηση εποχής. Και έλεγα εγώ, προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα, γιατί δεν μας πηδήξουν οι ξένες επιχειρήσεις. Το φώναζα και το έλεγα. Και τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο, εμείς οι ίδιοι να παίρνουμε γκούτα Ολλανδίας, αντί να παίρνουμε γκούτα από το Σοχό ή από το Μέτσοβο. Ναι. Για... Και η ανεργία αυτή είναι στο 80%. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό εδώ όμως, φίλε? Όταν λες για ποιο λόγο, τι εννοείς? Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Γιατί, μια χώρα, γιατί ρε φίλε, είμαστε μια χώρα η οποία δεν παράγει, δεν έχει παραγωγική διαδικασία. Στηριζόμαστε στον τουρισμό, παράγει. Στηριζόμαστε σε άλλα πράγματα. Παλιά στηριζόμασταν στους αργόμεσους και σε όλα αυτά και στους τουρισμούς. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Είμαστε μια χώρα που δεν παράγει. Οπότε αναγκαστικά εισάγουμε τα κινέζικα, εισάγουμε τα ελληνικά, εισάγουμε τα τουρκικά, πάμε στα Σκόπια, πάμε στη Βουλγαρία. Είμαστε μια χώρα που δεν παράγει. Απλά πράγματα. Χατζηνάκο, να σου πω κάτι. Ναι. Άκουσα με λίγο. Σακούω, ναι. Δεν υπάρχει γαλά, δεν υπάρχει κάτι πότι ή την οποία μπορούμε να βγάλουμε εμείς εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει. Δε... Τι να σου δεν πω. Μπορούμε. Υπάρχει μια. Αποτρέπουνε τις επενδύσεις. Όχι φίλε, υπάρχει. Αυτό που λέει ο φίλος έχει δίκιο. Παλιά η Ελλάδα είχε γεωργία και κτηνοτροφία. Πούντι. Πούντι. Έτσι. Εδώ φτάσαμε σε ένα σημείο να λέμε. Και όταν το είδα φίλε μου από την Κομωτινή τρελάθηκα, πίνουμε ρετσίνα από την Καλιφόρνια. Όταν η Ελλάδα έχει χιλιάδες στρέμματα με σταφύλια. Εγώ πέρυσι κατέβηκα στην Αθήνα, ναι? Και είδα ρετσίνα, ναι? Μαλαματίνα. Και μόλις παράγγειλα τη ρετσίνα Μαλαματίνα μου λέει είσαι Βορολαδίτης. Το κατάλαβα. Ναι, είμαι. Είναι Βορολαδίτης, είσαι, μπράβο, ναι. Ναι. Να σας πω κάτι. Πες μου. Εγώ δεν γίνομαι από αυτούς που λένε ότι ξέρεις η Μακεδονία ή Θράκη διαχωρισμό και τέτοια. Είμαι Βορειοελλαδίτης. Τέλος. Είναι Βόρειο Ελλάδα. Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος είναι Βόρειο Ελλάδα. Αυτό είναι σίγουρο. Για μένα υπάρχει. Ακριβώς. Η Ήπειρος δεν ξέρω. Και Ήπειρος η είναι. Η Μακεδονία και η Θράκη, ναι, είναι ελληνική. Είναι Ελλάδα. Μην τον μπερδεύεις. Είναι Ελλάδα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, να είσαι καλά φίλε. Τελευταία. Φιλιά στην Κομωτινή. Τελευταία γραμμή. Ναι, έλα φίλε. Φιλιά στην Κομωτινή, φιλιά στο Θράκη. Ναι. Ναι. Ναι φίλε. Έλα, γεια σας παιδιά. Καλώς τον κόσμο. Θέλω να κάνω μια τοποθέτηση ότι το πραγματικός εχθρός δεν είναι τα Σκόπια. Αυτοί δεν υπάρχουν. Είναι η εξωτερική πολιτική της Αμερικής. Γι' αυτό και η πολιτική δική μας. Κάντε σκότες, ναι. Δεν θέλουν να ενδιωθούν, γιατί όπως ενδιωθεί θα είναι παρελθόν. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά όσες κυβερνήσεις εναντιωθήκανε στον Αμερικάνο, όλες οι κυβερνήσεις πέσανε. Ξεκίνα από τον Παπαδόπουλο και φτάσε μέχρι τον Καραμαλή. Γι' αυτό ξέρεις γιατί γίνεται, Γιάννη. Πες μου, αδερφέ. Δεν ελευθερωθήκαμε μόνοι μας. Ελευθερωθήκαμε από τους ξένους. Πες το, αγόρι μου. Πες το, παλικάρι μου. Τα Αμερικάνους το 45.
Και για να ελευθερωθείς πρέπει να ρίξεις και αυτόνα τώρα. Πρέπει να τα βάλεις και με αυτόνα. Πήγε ο Τσίπρας στην Αμερική, φίλησε το δαχτυλίδι και τον είπανε θα κάνεις αυτό το πράγμα, τέλος. Εδώ και πολλά χρόνια είμαστε στη ζώνη επιρροής Δύσης και Αμερικής. Εδώ και πολλά χρόνια και δεν πρόκειται να αλλάξει. Η Ελλάδα είναι το σύνορο της Δύσης με την Ανατολή. Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ αυτό. Φιλαράκι, οι Τούρκοι έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί είχαν μεγάλο ηγέτη και πήγαινε πάνω και έλεγε είμαστε συνέτεροι. Το λέγανε. Είστε τσιράκι. Αυτό έλεγε είμαστε συνέτεροι. Είστε τσιράκι. Έχουν αυτά τα προβλήματα η Τουρκία. Γιατί ήθελε να είναι συνέτερο. Ενώ οι άλλοι το λέγανε ότι είναι τσιράκι. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, είναι η αμερικάνικη εξωτερική πολιτική και πρέπει οι ελληνοαμερικάνοι να την αλλάξουν αυτήν. Να πούμε, ας πούμε, τους Αμερικάνους, παιδιά, ελάτε ό,τι θέλετε σε εμάς, αλλά αυτό το κρατήριο θα τελειώσει με αυτό το όνομα. Ξέρεις ότι υπάρχει κόντρα μεταξύ του Ερντογάν και του...